Τώρα τι να πω, ρε φίλε. Τώρα, άντε, τώρα πες. Καινούριο μικρόφωνο. Όφωνο. Καινούρια ακουστικά, ακουστικάρες. 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 Μπράβο. Μπράβο στους ιδιοκτήτες, στην διοίκηση, στους διευθυντές του Λίμπερο. Γιατί εισακουστήκαμε μετά από 2,5 χρόνια, δόξα τω Θεώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι εκπληκτικά όντως. Ειδικά τα ακουστικά, έτσι. Νομίζω ότι ο κύριος Παπαδόπουλος επιλήφθηκε τις καταστάσεις μετά τα παράπονα κατηδίαν που έγιναν. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα υπερσύγχρονα πλέον μέσα ακουστικά, που διαθέτουμε. Ακουστικά, αλλά και μικρόφωνα μετά το. Το ανάβει το. Μην τα θες κιόλα. Δεν ανάβει και το λαμπάκι. Μετά θα το, σε λίγο, σε λίγο. Μετά το νέο εκπληκτικό, πραγματικά εκπληκτικό στούντιο του Λίμπερο από το Ραδιομέγαρο εδώ στην Λέοντο Σοφού, στη Θεσσαλονίκη μας, στη μία και μοναδική Μακεδονία μας, την πρωτεύουσα της Μακεδονίας, εδώ στην Τροφιά Παρέτσα, με Ράδιο Μαρμίτα, άλλη μία εκπομπή με Ζάχο Ντρούλινγκ και Τάσο Τρέγια. Θα πάμε μαζί, θα πορευτούμε μέχρι και τις 11. Με τι άλλο? Με τα δικά μας θεματάκια. Έχουμε τα κύπελα. Επικαιρότητα, έτσι. Ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ. Πρώτα παίζει ο ΠΑΟΚ. Ευελπιστεί. Όχι, πρώτα παίζει ο Ολυμπιακός. Να πάρει την πρόκριση. Έτσι, 6 ώρα. Με τον Παναθηναϊκό. Έχει κάνει το πρώτο βήμα. Πρέπει να είναι σοβαρός, πειθαρχημένος, διαβασμένος, ψηλιασμένος με τα όσα γίνονται. Γιατί έχει πέσει πολύ προπαγάνδα κατά του πρώτου αγώνα, με το πέναλτι είναι δεν είναι, είναι δεν είναι. Έχουν ορμήξει τα κοράκια και τα παπαγαλάκια. Και τα συνεταιράκια, ένα ολοκάθαρο πέναλτι, λένε δεν είναι. Δηλαδή το είπα. Να φωνάξω και τον. Φώναρε φίλε και τον τέτοιο και τον άλλον. Νικό! Έλα εδώ ρε Μοσκοβίτη. Έλα εδώ ρε Μοσκοβίτη. Έλα εδώ. Έλα μέσα. Τον άνθρωπο. Είναι πέναλτι του Πέλκα. Με τον Παναθηναϊκό ή δεν είναι? Είναι πέναλτι. Τι να κάνουμε τώρα. Τι να κάνω. Βγαίνει χθες Νίκο. Ναι. Βγαίνει ο άλλος από την Ολλανδία. Γιώργος Ολλανδία λέει, φίλος του ΠΑΟΚ. Ναι. Εγώ λέει, θέλω λέει το πέναλτι που παίρνω. Καλά σου είπε. Δίκιο να έχει. Κάτσε να ακούσει ο Νίκος. Να είναι πεναλτάρα. Καλά λέει, δίκιο έχει. Λέει Γιώργο το λέω. Να σου πω λέω κάτι. Το τι θες εσύ, το τι θέλει ο ένας και ο άλλος, με το τι ισχύει στον νόμο του ποδοσφαίρου, έχει να κάνει κάτι? Δηλαδή δεν είναι πεναλτάρα που το σκουντάει, τον χτυπάει στο γόνατο και το ρίχνει? Είναι 2 μέτρα από την εστία, έχει 7 μέτρα μπροστά του. 650 μοιοπία έχω και 340 υπερμετροπία. Θα το έβαζα χωρίς γυαλιά. Δεν γίνεται να μην το σκοράρεις από εκεί. Ο Τόρκελε να ήταν, σου λέω, θα το έβαζε. Βγαίνει μετά και ο Ντάλτον. Ποιος? Αυτό, ο Κώστας. Ποιος Κώστας? Ντάλτον. Ο Κώστας δεν είπε ότι δεν είναι πέναλτι. Δεν είναι. Δεν το είπε. Πώς αυτό άκουσα εγώ, πώς δεν το είπε? Εσύ το είπες, δηλαδή ότι το άκουσες λέει σε άλλη εκπομπή. Σε άλλη, δηλαδή άλλα λέει σε άλλη δεν εκπομπή. Δεν ήταν άλλα ο Κώστας, ήταν η φωνή του έμοιαζε. Πώς δεν ήταν ο Κώστας, τι πώς? Δηλαδή το είπε ο Ελβετός διαιτητής. Το είπε ο Ελβετός βαρίστας. Άντε πάλι. Εγώ δεν σου λέω για τον ακατονόμαστο τον αριστεί, που δεν τον πάω μία. Άντε, μπράβο. Έτσι. Δεν σου λέω γι' αυτό. Το είδα και, το είδαμε και 150 φορές. Εντάξει, δεν μας τρελάτε κιόλας. Ο οποίος είπε, το είπα χθες λίγο, αλλά θέλω να το δώσουμε λίγο περισσότερο έμφαση σήμερα. Να, έμφαση, Ο οποίος είπε την μπουνιά του Ιγκλέσιας, είπε κίτρινη. Για ποιο λόγο? Εντάξει, μπορεί να είναι κίτρινη. Για ποιο λόγο? Γιατί δεν ήταν δυνατή, λέει. Δηλαδή. Όχι, γιατί δεν ήταν δυνατή. Κάπως αλλιώς το είπε. Ναι, αυτό ήταν το νόημα τέλος πάντων. Άρα, εγώ να πω, πρόσεξε. Δεν προκαλεί, λέει, την πτώση. Ναι, ναι. Ωραία, εγώ λέω, πρόσεξε. Μα αυτή την άλλη φορά το βγάλει μαχαίρι, να μου το ρίξει. Όχι, εγώ λέω, δεν τον έπιανε καθόλου. Τον πήγε να του ρίξει μπουνιά και δεν τον έβρισκε, ρε παιδί μου. Δεν είναι κόκκινη. Είναι, με να μην λέμε τρέλες, είναι ολοκάθαρη κόκκινη. Κάρφιλε, λες αυτό το πράγμα. Δεν προκάλεσε την πτώση. Η πρόθεση δεν μετράει. Συγγνώμη, δεν είναι με διαιτητές. Βέβαια, χαζομάρα του Φετβατζίδη που δεν πέφτει. Εντάξει, αν έπεφτε. Θα παίζει με 10, ρε φίλε. Στο υπόλοιπο μάτς θα παίζει με 10. Θα έχει πλεονέκτημα. Σε ποιο λεπτό έχει, στο 78. Φιλαράκι, έχει 15 λεπτά γεμάτα. Ναι, με καθυστέρηση. Με 10 λεπτά παίζει. Βέβαια. Αν πέσει εκεί ο Φετβατζίδης, είναι στην κόντρα επίθεση. Είναι στο χτύπημα που τον κάνει. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην δώσει κόκκινη. Λέει, δεν ήταν, λέει, γιατί δεν προκάλεσε την πτώση. Ναι, εντάξει. Αυτό ήταν διαιτητής, ρε φίλε, για το Θεό. Που εδώ, για να δεις, είναι γελίο αυτό που λέει. Είναι γελίο αυτό που λέει. Για να δεις, γιατί εγώ δεν λέω άλλα παρά 5 και άλλα και 5. Όταν ήταν διαιτητής, εμένα μου άρεσε σαν διαιτητής. Παρότι ήθελε να είναι ο πρωταγωνιστής του παιχνιδιού. Του αγώνα, ναι, σαν διαιτητής πιστεύω ότι ήταν καλό. Έλα, βρε ο Φετζής τώρα, φιγουρατζής. Ναι, αυτό είναι άλλο που λες. Για να μην λέω άλλα τότε και άλλα τώρα, έτσι. Αλλά ο άνθρωπος τώρα λέει ξεφτυλίσσε, ρε φίλε. Για αυτόν σαν διαιτητή και για τον. Δεν ξεφτυλίσσε. Και για τον κοντό δικηγόρο, ξέρεις ποια είναι η γνώμη μου. Εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, τώρα όμως ευτυχώς που υπάρχουν οι δημόσιες τοποθετήσεις σε ένα πολύ δημοκρατικό κανάλι, θα το χαρακτήριζα εγώ. Ποιο είναι αυτό? Το Open. Το οποίο φιλοξενεί και βετεράνους του Ολυμπιακού, βετεράνους του Παναθηναϊκού, δίνει λόγο.
έτσι, για να εκφράσουν την άποψή τους. Προχθές ο Βαζέχα είπε στο Γκόλκα και στο Βασιλόπουλο. Ναι. Εγώ λέει: προσωπική μου γνώμη λέει, δεν είναι πέναλτι. Είναι το σωστό αυτό. Θαρμοφανέ. Ναι. Του Γκόλκα και το λέει ο. Του Πέλκα. Και, ναι, και τα δύο Γκόλκα, Πέλκα ταιριάζει. Ε. Και του λέει ο Σταύρος. Του λέει να σου πω λέει κάτι, λέει τώρα, λέει, εδώ έχουμε λέει τη γνώμη λέει, του Ελβετού, ναι, του ειδικού. Έχουμε λέει του Βαρίστα, ναι, του Ελβετού, ναι. Έχουμε λέει και του Τάσου του Κάκου. Εντάξει, είναι σαν να το λέει Stop. Το οποίο ο Χριστό Βαζέχα είναι ένα σεβαστό πρόσωπο, ένας άνθρωπος που τον εκτιμώ πραγματικά. Ναι, γιατί είναι σοβαρός ο Βαζέχα. Είναι, και σαν παίκτη, σαν ποδοσφαιριστής. Είναι διαμάντι ποδοσφαιριστής. Δεν έδωσε ποτέ δικαίωμα, ούτε αλητίες, ούτε τίποτα. Καθαρός ποδοσφαιριστής. Εγώ προσωπικά τον έχω σε τεράστια εκτίμηση τον Χριστό Βαζέχα. Ναι. Αλλά είναι αυτό που λέμε, ρε φίλε, ότι καμιά φορά. Γιατί. Εντάξει, τώρα εγώ μπορεί να είμαι λάθος, έτσι. Συγγνώμη, ναι, συγχωρέστε με, αλλά για μένα είναι. Κραυγαλαίο πέναλτι, όχι απλά πέναλτι. Ωραία, εντάξει, αυτό έτσι, αλλά βλέπεις τώρα. Πώς το βλέπω εγώ που είμαι φίλος του ΠΑΟΚ, ας πούμε. Ναι. Έτσι, και πώς το βλέπει ο Βαζέχα που δεν είναι απλά φίλος του Παναθηναϊκού. Παλεμάχος του ποδοσφαιριστής του. Υπηρέτησε, φόρεσε τη φανέλα, ίδρωσε, μάτωσε, έπαιξε, πληρώθηκε από τον Παναθηναϊκό. Ωραία. Είναι δηλαδή δύο απόψεις. Ωραία. Η οποία η μία είναι στο Βιετνάμ και η άλλη είναι στην Οκεανία. Κι άλλο θα σου πει: πληρώνεται από το κανάλι του Προέδρου. Ναι. Από το αμυστή. Αμυστή. Τέλος πάντων. Άλλο θέλω να σου πω. Ναι. Γιατί είπες για τον κύριο Βασιλόπουλο και τον κύριο Κόλκα. Έτσι. Αυτό βέβαια που λέγανε, και όντως έχουν δίκιο, το είπα και σένα χθες. Έτσι. Σε αυτό, στην χθεσινή του τοποθέτηση έχουν δίκιο. Σου λέει: ρε φίλε, ξένος διαιτής ήταν. Ναι. Πήγε στο ΒΑΡ. Το είδε. Και λέει πέναλτι. Δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Έχουν δίκιο. Βέβαια, σου το είπα και χθες, ολόιδιο ήταν και στο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Εδώ κάνεις ένα λάθος. Όχι, δεν κάνω κανένα λάθος. Στο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Δεν ξέρεις. Κάποια πράγματα γι' αυτό το λες. Όχι, εγώ. Ολοκλήρωσε και θα σου απαντήσω. Όχι, εγώ βλέπω. Άκουσε. Εγώ βλέπω το πώς σχολιάζεται το ένα, δύο ίδιες περιπτώσεις. Η μία λένε σωστά και ο κύριος Βασιλόπουλος και ο κύριος Κόλκας. Λένε, ρε φίλε, ξένος ήταν ο διαιτητής, δεν ήταν Έλληνας. Πήγε στο ΒΑΡ, το είδε. Και η απόφαση του είναι πέναλτι. Δεν μπορώ να πω τίποτα εγώ. Ναι. Βέβαια, το ίδιο που δεν δέχονταν ήταν στο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Ξέρεις γιατί. Στα δύο πέναλτι που ζητάει ξέρεις ο. Γιατί. Και εκεί ήταν ξένο. Εντάξει, δύο πέναλτι δεν νομίζω ότι είναι, αλλά το ένα είναι. Ωραία. Νομίζω μπορεί να το δώσει. Εντάξει. Αλλά ξέρεις τι έγινε εκεί. Τι έγινε. Εκεί δίνει πέναλτι ο διαιτητής και υπάρχει διαφωνία με τον Βαρίστα. Ο οποίος τον λέει στη συνομιλία δεν ναι. υπάρχει πέναλτι. Ξένος δεν ήταν ο Βαρίστας. Τι. Ξένος δεν ήταν ο Βαρίστας. Ό,τι και να τον είπε. Ξένος δεν ήταν. Ναι, ξένος νομίζω. Το λέει ο Βαρίστας είναι πέναλτι. Εγώ συγγνώμη δεν... λίγο. Ο Βαρίστας το λέει είναι πέναλτι. Δεν εξετάζω τι είναι, τι δεν είναι. Λέω, εγώ λέω να πω ότι έκανε λάθος. Μα εδώ υπάρχει μία κοινή άλλο γνώμη. Λέω, στο ένα μάτι, συγγνώμη, ναι, εγώ επέτρεψα. Στη μία περίπτωση υπάρχει μία κοινή γνώμη ναι. του Ελβετού διαιτητή με τον Ελβετό Βαρίστα. Και στην άλλη περίπτωση του Ολυμπιακού Παναθηναϊκού υπάρχει ο Γκεστράνης ο οποίος λέει παίζεται. Και ωραία. Υπάρχει ο Βαρίστας ο οποίος το κοιτάει τη φάση και λέει είναι πέναλτι. Εγώ δεν εξετάζω αν. Κατάλαβε ναι, τι γίνεται. Εγώ δεν εξετάζω όμως την απόφαση. Αυτό όμως δεν είναι όχι, όχι. δικαίωμα για την παράθεση. Εγώ δεν εξετάζω ότι αν υπάρχει διαφωνία του Βαρίστα. Δεν εξετάζω. Λέω ότι λέει ο κύριος ναι. Βασιλόπουλος και ο κύριος Κόλκας. Ανεξάρτητα είναι πέναλτι ή όχι, έτσι. Λέει ότι υπάρχει ξένος διαιτητής, έτσι, σωστό. Υπάρχει βαρ ξένος, έτσι. Δηλαδή στην ουσία τι λέμε, για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάκτυλό μας. Ότι και λάθος να κάνουν δεν υπάρχει πρόθεση. Και είναι σωστό αυτό που λένε. Ναι. Είναι σωστό. Ναι, αλλά το ίδιο ισχύει και το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Δεν ισχύει. Το ίδιο, το ίδιο ισχύει. Πώς δεν ισχύει. Δεν ακούς τι λέω τόση ώρα. Γιατί δεν ακούω. Γιατί ξένος εδώ... είναι και στα δύο. Ναι, βρε αγόρι μου καλό. Γιατί στο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός υπήρχε διαφωνία ανάμεσα στον διαιτητή και τον Βαρίστα. Τι δεν κατάλαβα. Τι σχέση έχει αυτό. Πώς δεν έχει σχέση. Λάθος να κάνω. Εγώ σου λέω κανένα λάθος. Ήταν πέναλτι. Δεν έχουν πρόθεση. Εγώ σου λέω είναι πέναλτι του Παναθηναϊκού. Ναι. Στο ένα δηλαδή ανακαλύπτουμε ότι δεν υπάρχει ναι. πρόθεση και στο άλλο ανακαλύπτουμε ότι υπάρχει. Όχι. Πώς γίνεται και στα αυτό? Δύο είναι το ίδιο όπως το λες, αλλά όταν υπάρχει κοινή σύμφωνη γνώμη του Βαρίστα με τον διαιτητή, από το να υπάρχει διαφωνία του Βαρίστα με τον διαιτητή, έχει μία διαφορά και αυτό νομίζω ότι δίνει το δικαίωμα για να γίνονται τα σχόλια τα οποία έχουν γίνει. Το δικαίωμα για σχόλιο έχει οποιοδήποτε, έτσι. Εμείς ναι. σχολιάζουμε ναι. και αυτοί που σχολιάζουν κρίνονται. Ένα και εμείς, παραπάνω και εμείς, όταν υπάρχει διαφωνία διαιτητή με Βαρίστα. Και εμείς σχολιάζουμε ναι. και κρινόμαστε κι εμείς. Mm. Και φυσικά και αυτοί που σχολιάζουν, είτε είναι παραγωγή είτε δημοσιογράφοι, θα κρίνονται, έτσι. Ναι. Λοιπόν, πάντως είναι, ναι. πάντως είναι σκάνδαλο. Ποιο είναι σκάνδαλο. Και καταλαβαίνουμε πραγματικά το πώς φύριζαν τότε και τι αποφάσεις πέραν μέσα στον αγωνιστικό χώρο για τον Κάκο θα πω. Είναι σκάνδαλο να πει ότι αυτή η μπουνιά, γιατί είναι μπουνιά επιτόπου δηλαδή του Ιγκλέσιας τον Φετβατζίδη, δεν είναι, νομίζω, είναι κόκκινη. Έτσι, το είδες. Δεν το είχα δει. Δηλαδή γελούσα, το είδα χθες το βράδυ και λέω τι λέει ο άνθρωπος. Τι λέει ο άνθρωπος. Εντάξει, που εγώ ξέρεις
Δεν θέλω και, άφησε δεν σωστά... θέλω και τα καλύτερα για τον Άρη. Ο διαιτητής άφησε σωστά να εξελιχθεί η φάση, εφόσον δεν έπεσε κι ο άλλος. Και περίμενα κόκκινη μετά. Περίμενα κόκκινη. Και είναι κόκκινη, φίλε. Τέλος πάντων. Μπουκέτο του σκάσε. Ναι. Δεν γίνονται. Και όλοι ξέρουμε τον Ιγκλέσιας ποιος είναι, έτσι. Εντάξει, είναι στα όρια του αντιαθλητικού παίζει. Λοιπόν, έχουμε γραμμή. Έλα, φίλε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σου. Καλησπέρα, το όνομά σου. Χρήστος λέγομαι. Έλα, Χρήστος. Έλα. Καλησπέρα. Πάσο. Ναι, ναι. Εντάξει, τώρα προσπαθείς εκεί πέρα και σκανιάζεις τζάμπα. Εσύ είσαι ο παδός μεν, αλλά προσπαθείς να τα δεις τα πράγματα όσο πιο αντικειμενικά γίνονται. Προσπαθώ, ρε Χρήστο, αλλά... Λες, ας πω ότι όντως αυτό ήταν μπουκέτο, ήταν ανεξήγητο αυτό που... Δηλαδή δεν είναι. Εντάξει, εμείς το παραδεχόμαστε. Εσύ τώρα προσπαθείς και αυτός σου αντιπαραθέτει μάτς του Ολυμπιακού. Δηλαδή για να σου δουλεύει στην ευθεία. Σου δουλεύει στην ευθεία. Στηρίζει τον Ολυμπιακό. Δηλαδή ανήκουν στα πράγματα στη Θεσσαλονίκη να στηρίζουν τον Ολυμπιακό. Από εκεί και πέρα, Τάσο, τζάμπα μπαίνει σε αντίλογο μαζί του. Εσύ κοίτα να περνάς τα σωστά μηνύματα. Δηλαδή τώρα τον πέναλτι με το αριστερό που τον πετάει κάτω τον Μπέλκα. Δεν λέω για το γόνατο εκεί, αν το βρήκε, αν βρήκε μπάλα, αφού με το αριστερό τον πετάει κάτω, ρε. Με το αριστερό. Και το προβάλλει το χέρι και τον πετάει κάτω. Δηλαδή θέλει πολύ μυαλό, θέλει πολύ δικαιοσύνη για να το δεις αυτό το πράγμα. Είναι, δηλαδή, πράγματα, δηλαδή πώς λέμε, ας πούμε, το μπουκέτο τώρα, όπως είπε ο Κάκος. Ο Κάκος ήταν βλακία, δηλαδή, στα 10 πράγματα, τα 7, δεν είναι κόκκινη του Ιγκλέσιας τώρα χθες, το μην τρελαθούμε. Αυτό δεν λέμε, δηλαδή και εμείς που είμαστε... Όλα πάω, ξύδε, δηλαδή το δεχόμαστε. Και συγγνώμη λίγο, Χρήστο, περίμενε λίγο. Ο Ζάχος τώρα, επέτρεψε μου, δεν πήρε τη θέση του Ολυμπιακού. Δεν σε πετάει στον Ολυμπιακό. Άκουνα σου πω, όχι ότι δεν το κάνει. Το κάνει. Το κάνει. Έτσι, υποσυνείδητα το κάνει. Αλλά έφερε ως παράδειγμα το πρόσφατο πέναλτι του Ολυμπιακού και το είπε γιατί το είπε. Τι πήγε στο βάρ, τι δεν πήγε. Μάκου λίγο, ρε Χριστάκη μου. Το είπε γιατί ανέφερα τον Σταύρο τον Κόλλη, τον Κώστα τον Βασιλόπουλο. Σε ίδιες περιπτώσεις, διαφορετικό σχολιασμός. Τι είπανε οι δύο, αυτό είπε, κατάλαβες. Κατευθείαν σε πάει στον αντίπαλό στον Ολυμπιακό. Εντάξει, έχουν μια συμπάθεια, ρε παιδί μου. Τα παιδιά, τι να κάνω. Τώρα, για τα σοβαρά θέματα τώρα, για αυτά όλα, για τα αρκούδια, για αυτές τις μαρούπες, για αυτά, το τι την ελίκη την έχω, χαζοβιόλα, η λέξη χαζοβιόλα δεν είναι όπα, κάτι. Όπα, μην μη έτσι, εντάξει, είναι τον γνωστός, έκλεισε ή το χαμηλώσεις. Τον έκλεισε, εντάξει, είναι γνωστός. Ο άνθρωπος... Εντάξει, το χαμηλώσει. Όχι, εντάξει. Χαζοβιό να ξαναπάρει, εντάξει, να το αναιρέσει. Ναι, παιδιά, μην χαρακτηρίζετε. Χαζοβιόλε και τέτοιο. Γιατί... Άμα πούνε κάποιο συγγενικό του πρόσωπο χαζοβιόλη και χαζοβιόλα θα θυχτεί. Εντάξει, να μην τρελαθούμε. Είναι πονηροί καιροί, θα παρακαλέσω λίγο του χαρακτηρισμού, παιδιά, να του προσέχουμε. Εντάξει, δεν ήταν χαρακτηρισμό αυτό, φίλε Χρήστο. Μπορεί να ξαναπάρει και να πει ό,τι αγαπά χωρί χαρακτηρισμό. Πάμε στον επόμενο. Για να προστατεύσουμε και εμάς και την εκπομπή και το ραδιόφωνο και εσάς. Έλα ο επόμενος. Ναι. Εγώ είμαι ο επόμενος. Ποιος κύριος είστε εσείς? Σας είπαμε να πάρετε ανοίξαμε γραμμές και πήρατε κύριε. Σας είπαμε να πάρετε. Πώς παίρνετε έτσι αυθαίρετα? Ναι, αυθαίρετα πήρα. Βρήκα αυθαίρετα και μπούκαρα. Αναφερθείτε λοιπόν το όνομά σας και μετά θα δούμε αν θα σας ακούσουμε. Εγώ περίμενα να με καταλάβεις. Γεια σου ρε Μοσχοβίτη γίγαντα. Είσαι τσακάλια, είσαι και οι δύο. Κοίταξε, θα έχουμε όλη την εκτίμηση και το σεβασμό, παλικάρι, γιατί εγώ έμαθα να σέβομαι τους πάντες. Έτσι, λοιπόν, σωστό. Λέω ότι δεν μπορεί σε καμία των περιπτώσεων να μπορεί ο Τάσος και ο κάθε Τάσος και ο Μιλό να θέλεις και οποιοσδήποτε άλλος να μπορεί να σου βάλει στο μυαλό να σου πει ότι αν δεις κάτι που είναι άσπρο να το πεις άσπρο και εσύ αν θες να το πεις μαύρο. Λοιπόν, αυτό δεν γίνεται. Γιατί θα το πω πιο απλά. Για το πέναλτι λες τώρα, για πες μου. Εγώ, ναι. Για το δηλαδή, πέναλτι, δηλαδή, ένα λεπτό Μοσχοβίτη, είναι έλεος. Ναι, Μοσχοβίτη, ένα λεπτό. Ένα λεπτό, τον καλό θέλω να κάνω. Εγώ χθες είπα ότι είναι αμφισβητούμενη φάση. Είναι αμφισβητούμενη, αλλά φυσικά... Ούτε καν. Εντάξει τώρα τι να πω, αφού δεν είναι αμφισβητούμενη, θα σταματάμε. Όχι, Ζάχο μου, άκου να σε πω κάτι αγόρι. Κοίταξε, θα σας εξηγήσω, δεν στο πέκανα, σου πω εγώ. Ωραία. Είναι φάτσα κάρτα με τον γκολ. Ναι. Το ρίχνει κάτω. Αυτό ρε φίλε, εντάξει. Τώρα, εντάξει. Αν ακούμπησε μπάλα ή δεν ακούμπησε μπάλα, αυτό είναι σε τρίτη εποχή. Κοίταξε, εντάξει, ας μην το κάνουμε διάλογο. Όλα τα κάνουμε διάλογο, δεν υπάρχει πρόβλημα. Ωστόσο, ναι, ωστόσο να σου πω κάτι. Όπως παλικαρίσια το είπε Τάσο και το λέω και εγώ,
αν δω κάτι εις βάρος σου, θα βγω και θα το πω. Ε, γιατί δεν κοπλάρω, εμείς δεν έχουμε ούτε εδώ πρόβλημα. Πέρα, γιατί εγώ τώρα κάνω με τον τόσο 18 μήνες, δηλαδή κοίταξε, σε έχω δώσει την εντύπωση. Το όνομα του. Ναι. Όχι παλικάρι μου, όχι. Τώρα, ένα λεπτό ρε παιδιά. Σε εκτιμώ αγόρι μου. Μοσκοβίτη. Ίσα ίσα που εσύ είσαι, είσαι μια εξαίρεση σε από αυτά που ακούω. Έτσι τα ακούω, δεν μπορώ να πιστεύω να ακούω, δεν είμαι κουφός. Λοιπόν. Και να σου πω κάτι, τουλάχιστον είσαι πιο ήπια και προσπαθείς να τα βάλεις τα πράγματα σε μία σειρά, οδεύοντας προς την αλήθεια. Όχι καρφωμένος στην αλήθεια, αυτό έχω να σου πω. Ωραία. Όμως, θα σου πω ένα άλλο όνομα που τον άκουσα και συγχωρέστε που είσαι άλλο σταθμό, mm-hmm. αλλά αυτό το παιδί τι να πω. Έναν πάνω το λένε το θυμάμαι το πόνιμο του, Αριανός είναι. Ξέρω, κατάλαβα, κατάλαβα. Εξαιρετικό πάντως, παιδιά. Ναι. Τι να πω, τέλος. Τον Γιανακόπουλο λέει. Ναι, κατάλαβα. Α, μπράβο, αυτό το παλικάρι. Τον ξέρω το πάνω. Λοιπόν, εγώ είπα, παιδιά, αυτός είναι όαση για όλη τη Βόρεια Ελλάδα και όχι μόνο. Ας τον μιμηθούν όλοι οι οπαδοί μπορούν να πάρουν μαθήματα. Τέλος πάντων, εγώ ήθελα να πω το εξής. Ακούστε, παιδιά. Ο Πάνος ήταν πολλά χρόνια στο Λίμπερο, να ξέρεις εδώ. Εντάξει, εγώ το παλικάρι το γνώρισα. Και μερικούς μήνες κάναμε μαζί. Άρα το ξέρεις, άρα το γνωρίζεις. Αλλά τον έσκασα και δεν άντεξε. Τον έσκασα. Πόσο αντέχει ο Τρέλος, να καταλάβω. Πολύ μεγάλο στομάχι πρέπει να έχει ο άνθρωπος. Τέλος πάντων. Το ξέρω, εγώ ξέρω τι υπομονή κάνω. Εγώ θα σας δώσω, θα δώσω σε έρωτα σου περίπου. Επέτρεψε να αγόρι μου σε ρίχνει κάποιες δεκαετίες σίγουρα μια συμβουλή. Εντάξει, 39 είναι. Όχι, 20 ετία. Λοιπόν και βάλει. Άκου, φτάσω. Αυτοί βρήκαν έναν τρόπο με μια σατανική σκευωρία να προσπαθούν να σπηλώσουν τον Ιβάν κατά πρώτο λόγο και την ομάδα μας. Εμείς πέσαμε δυστυχώς στο τρυπάκι. Σε μιλάει ένας άνθρωπος που μεγάλωσε και γαλουτήθηκε στο κολοχώρι αυτό. Ναι. Το οποίο το αγαπάω, εντάξει, γιατί εντάξει, έχω τους φίλους μου, έχω τους πολιτικούς μου. Έτσι. Λοιπόν, άκουμε όμως, η νοοτροπία ποια είναι. Εμείς πρέπει, τουλάχιστον εμείς οι παοξίδες, όπου και αν υπάρχει εκπομπή, εγώ είπα να το πω σε όλα τα ραδιόφωνα, όσοι να το καταλάβουν. Θα πρέπει να διατυμπανίζουμε την υπόθεση Νορουάν, την υπόθεση συμμορίας για τα στημένα, την υπόθεση, αυτά που λένε οι δικογραφίες και οι εισαγγελίες, έτσι. Την υπόθεση του Τζίκου που έπεσε και τραυματίστηκε. Ναι, ναι. Τον Ευαγγέλου, μισό λεπτό, τον Ευαγγέλου που τον απειλήσανε εις διπλούν. Τον Γρανέο που τους στείλανε σφαίρες σε φάκελο. Τον Ουάρτα που τον πυροβολούσαν στα στενά. Αυτά όλα... το καμένο σπίτι του Μπίκα στην Χαλκιδική, ξέχασε. Του Μπίκα, του Κωνσταντινέα, ναι. Από πού να αρχίσουμε να τελειώσει. Ναι. Αυτά πρέπει να διατυμπανίζουμε, Τάσο, και όχι να παίρνουμε στο τρυπάκι και να λέμε όχι, να μας δείξουν βαθμούς ποιο θα ρίξει δρομείων. Λοιπόν. Αυτό δεν είναι ούτε θετρά τους όνειρα. Μουσχοβίτη, να είσαι καλά, πρέπει να πάρουμε και τις υπόλοιπες γραμμές. Λοιπόν, καλά, θα σας πίνω. Να σε καλά, Να σε καλά, δώσε μου ένα λεπτό. Σε αυτό έχει δίκιο ο Μουσχοβίτης. Ένα λεπτό, ναι, πέσε σε αυτό. Γιατί, γιατί εδώ γίνεται η δίκη για τα στημένα. Μιλάμε για στημένα παιχνίδια. Μιλάμε για πολύ σοβαρό παράπτωμα από μια απλή εισήγηση η οποία κατά την άποψη του κυρίου, δεν θυμάμαι πώς το λέγανε αυτόν. Του κύριου Μπαλτάκου. Μπαλτάκου. Ναι, καλά, υπάρχουν και ανάποδες βέβαια. Δεν ισχύει και ξεκινάει από την αρχή. Δηλαδή και αντί να ασχολούμαστε με το ποιος έστεινε παιχνίδια. Εσείς. Όλοι πρέπει. Ναι. Εσείς δεν είστε στη διάθεση. Βέβαια, στα στημένα δεν είμαστε εμείς. Μην με εννοάρες στα στημένα παιχνίδια. Άντε πάλι. Δεν κατάλαβα τι εννοούσες. Δεν κατάλαβα. Ναι, εσένα δεν σε νοιάζει αν είχε τη μέρα παιχνίδια. Φυσικά με νοιάζει αυτός που φταίει να πληρώσει και να πέσει. Μπράβο. Και να κάνει ότι τα νόμιμα. Αντί να ασχολούμαστε λοιπόν με το ποιος έστεινε παιχνίδια, με το ποιος έπαιρνε πρωταθλήματα, με στη μέρα παιχνίδια κτλ. Ασχολούμαστε με μια χαζοεισήγηση. Όχι, χαζοεισήγηση. Με μια χαζοεισήγηση. Έτσι, εγώ έτσι την χαρακτηρίζω. Με μια στημένη από εντολοδόχο υπουργό τη κυβερνήσεω, όπω είπε ο κύριο Γκαγκάτση. Τον κύριο Αυγενάκη, ο οποίος διόρισε τον κουμπάρο του ως πρόεδρο και άλλα δύο τακτικά, δύο μέλη από το Πανεπιστήμιο του Πειραιά, κατά τα λεγόμενα πάντοτε που ακούμε και διαβάζουμε από το ρεπορτάζ, έτσι, και βγάλαν αυτή την γελία εισήγηση. Είναι μια γελία εισήγηση η οποία δεν έχει πάτημα, δεν έχει βάση, κατά την άποψη έγκριτων νομικών, και η οποία θα πατώσει, θα βαλτώσει στα δικαστήρια. Αυτό είναι η εκτίμησή σου. Λοιπόν, ωραία. Εσένα ποια είναι η εκτίμησή σου. Η εκτίμησή μου είπα θα μιλήσουν οι αποδείξεις σου. Και από τη μία βλέπω αποδείξεις, από την άλλη σου το είπα και χθες. Ναι. Στην ουσία. Τι αποδείξεις βλέπεις από τη μία. Φίλε, παρουσιάζω χαρτιά. Μα είναι ποια χαρτιά, ρε φίλε. Τι χαρτιά, για πες. Τιμολόγια σου είπα και χθες. Τιμολόγια από πού.
Τα από τράπεζα. Τι, από ποιες τράπεζες, τι λέει τα τιμολόγια της τράπεζας, ότι... Ότι υπάρχει μεταφορά χρήματος, τι λένε, ποιος, εγώ το λέω. Ποιος, έχει ονόματα. Ποιος δεν έχει ονόματα. Κοιτάξτε, όταν λες κάτι, να ξέρεις και να το στηρίξεις. Και εσύ τι λες, τι εντάξει, αποδείξε, εγώ λέω ότι είναι μία. Εγώ λέω ότι είναι μία στιγμή. Αυτό θα αποδειχτεί. Θα αποδειχτεί πολύ όχι. Καλή. Μη λέω συνέχεια τα ιδιαίτερα. Άμα είναι τέτοιο, θα αποδειχτεί. Η οποία ξέρουμε ποιος είναι από πίσω. Αν είναι έτσι όπως τα λες. Πες μας τώρα για τα τιμολόγια. Ποιος έχει μεταφορά, τι όνομα έχει, από πού πήγε. Πώς ήρθε και πού κατέληξε. Δεν τα έχω τα στοιχεία. Άμα δεν τα έχεις, μην το λες, Ρεζάκο. Και εσύ δεν έχεις. Μην το λες. Και λες. Εγώ γιατί να μην το λες. Δεν κατάλαβα. Εγώ δεν μίλησα για στοιχεία. Πώς δεν εγώ μίλησα για μία χαζούρη εισήγηση. Μα βρες και βορεία και εντάξει. Πού το ξέρεις ότι είναι και βορεία. Εγώ τι άποψή μου λέω. Και εγώ την άποψή μου. Η άποψή σου δεν είναι τα τιμολόγια. Πώς δεν είναι. Τα τιμολόγια δεν παρουσιάζουν τίποτα. Ζάχο, αυτή τη στιγμή αποδεικνύεται ότι έχεις μαύρα μεσάνυχτα. Και ότι προσπαθείς να δώσεις εντυπώσεις λαθασμένες προς τα έξω. Άμα είναι καμία, μάθε λοιπόν τα τιμολόγια. Που ναι, είπες δεν εσύ, υπάρχουν, εγώ δεν είπα για τιμολόγια. Είναι ψεύτικα. Εγώ δεν ξέρω για είναι τιμολόγια. Είναι ψεύτικα άρα. Ποια τιμολόγια, ρε φίλε. Αυτά, εγώ πρώτη φορά τα ακούω. Μεταφορά χρημάτων. Αυτά. Δεν υπάρχει μεταφορά ποιος χρημάτων. Ποιο τα λέει, ποιο τα γράφει. Ποιο τα γράφει. Ναι, ποιο τα έγραψε. Ποιο τα έγραψε. Το All About Paris το έγραψε. Ο Τσαρτίδης τα είπε. Ποιο το SDNA το έγραψε. Ποιο το έγραψε. Εσύ πες μου, το διάβασε. Η δικηγόρο του Ολυμπιακού τα λέει. Από πού να τα πει. Ποια δηλαδή. Αυτή που είναι στην Ελλάδα. Η δικηγόρο του Ολυμπιακού έδωσε χθε συνέντευξη και λέει παρουσιάστηκαν οι δικηγόροι του ΠΑΟΚ και είπανε δεν θέλουμε ερωτήσει. Από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Ναι. Έδωσαν τέτοιο και λέει δεν θέλουμε ερωτήσεις. Αυτό τι σχέση έχει με τα τιμολόγια. Ο αθώος λέει δεν θέλω ερωτήσεις. Εσύ, αυτό τι σχέση έχει με τα τιμολόγια. Για τιμολόγια μιλούσα. Ρε φίλε, παρουσιάζαν μια άλλη στοιχεία. Κάποια στοιχεία που είναι ψεύτικα. Ρε φίλε, να τελειώνουμε ένα. Είναι ψεύτικα τα στοιχεία. Για τα τιμολόγια θα μας πεις. Είναι ψεύτικα τα στοιχεία. Ναι. Και λέει ο άλλος. Ένας άγνωστος που τα πήγε και τα άφησε. Ποιος Ολυμπιακός. Άγνωστος πήγε και άφησε, λέει, τα στοιχεία. Άγνωστος. Ο άγνωστος πήγε και πού τα έφερε. Στην Ολυμπιακό. Επιτροπή. Ωραία, δεν το ξέρεις αυτό. Όχι, δεν ή μόνο διαβάζεις το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Εντάξει, τάσο, εγώ σου είπα. Και γίνεστε παπαγαλάκια του Ολυμπιακού με στην πόλη. Πώς με τρελαίνεσαι. Πώς με τρελαίνεσαι. Σε ρωτάμε για τα τιμολόγια και δεν ξέρω να μας απαντήσεις. Τι να ξέρω, τα είδα. Όταν δεν ξέρεις, τι μη μιλάς. Έλα ρε τάσο. Εγώ όταν δεν ξέρω. Να σου πω κάτι. Όταν δεν ξέρω. Προτιμώ να ρωτήσω, να μάθω. Γιατί εκτίθομαι. Από πού μαθαίνεις. Εγώ δεν είπα κάτι. Το οποίο δεν ισχύει. Εγώ... Γιατί με ρώτησε από πού μαθαίνω. Εσύ από πού μαθαίνεις. Εγώ. Γιατί... Εσύ από πού μαθαίνεις. Για ποιο θέμα θες να μάθεις. Γι' αυτό ότι όλα είναι σκευωρία. Από πού το μάθες εσύ. Είναι η γνώμη προσωπική. Α, ναι. Εντάξει. Είναι η γνώμη σου. Και συγχωρείς να ξέρεις. Απαγορεύεται να έχω την προσωπική μου γνώμη. Αλλά και εκτός αν και εσύ έχεις την προσωπική σου γνώμη. Όχι, εγώ τι διαβάζω. Ότι υπάρχουν τιμολόγια παράνομα. Σου είπα και χθες. Από τον έναν βλέπουμε κάποια πράγματα και ο άλλος στην ουσία δεν μπαίνει ποτέ. Ποια πράγματα βλέπεις από τον έναν. Ό,τι είναι ψεύτικα μπορεί να είναι. Αγόρι μου, ποια πράγματα βλέπεις από τον έναν. Πού είναι ο Ολυμπιακός! Στοιχεία δεν κατατέθηκαν. Κάτω από το χαλάκι κρύφτηκαν και τα παπαγαλάκια του και όλοι μόλις άρχισαν οι μηνύσεις. Λοιπόν, πού είναι ο Ολυμπιακός! Να πάμε, εγώ σου είπα τα δικαστήρια ότι αποφασίζουν. Πατάτες Βαθυλάκου! Αν δεν το δέχεσαι και τα δικαστήρια. Κατάλαβες. Τι να σου πω, αν δεν δέχεσαι και τα τιμολόγια, να μας πεις που είπες. Δεν ξέρω, φίλε. Άμα δεν ξέρεις τα δικαστήρια σου λέω. Να λες αυτά που ξέρεις. Και μην διαβάζεις μόνο το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Και εσύ μην διαβάζεις κατά την προσφυλή τακτική σας. Κατάλαβες. SDNA δεν διαβάζω εγώ τους Παναθηναϊκούς. Α, Παναθηναϊκή του SDNA. Έχω ιδία κρίση και άποψη. Εντάξει, εγώ δεν είμαι συνέτερος. Ούτε λοιπόν, παράρτημα κανένας. Ναι, ίσως 15 εντάξει, χρόνια τώρα. Δεν άσε τώρα το 15 χρόνια. Το ποιος ήταν 15 χρόνια, το είδαμε. Με 400.000 ευρώ ταμιακές διαπωλήσεις. Ναι. Με 15 ποδοσφαιριστές δανεικούς και τα λοιπά. Το φατσίδι εμείς δεν τον είχαμε. Φυσικά. Και το ποιος πολεμάει το ΠΟΚ. Το Μέση των 500.000. Και το δυνάστη του ελληνικού ποδοσφαίρου το βλέπουμε. Και ποιος το γλύφει. Τώρα βέβαια. Ποιος το γλύφει. Ποιος το γλύφει. Έλα. Πολλά λες. 15 χρόνια. Πολλά λες. Και λίγα. Πολλά λες. Κοίτα να καθιερωθείς μια πενταετία στην Άλφα Εθνική και μετά βγάλε γλώσσα. Λοιπόν, έχουμε τώρα τι να πάμε. Πάμε στο διάλειμμα στις γραμμές. Πάρε τις γραμμές. Πάμε στις γραμμές. Ένα λεπτό λίγο το φίλο. Μετά. Έλα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, φίλε. Γεια σου. Λίγο το, γεια σου. Το ραδιόφωνο σου, λίγο, φίλε. Μικροφωνίζει. Καλησπέρα, μ' ακούτε. Τώρα ναι, ναι, σε ακούμε. Αχιλλέας από Τριανδρία. Έλα. Γεια σου Αχιλλέα Τριανδρίας. Είμαι Ολυμπιακός, παιδιά. Έλα Αχιλλέας ακόμα. Και λοιπόν θα ήθελα... Δεν θέλω να μιλήσουμε για... πιο πολύ τον Τάσο θέλω. Δεν θέλω να μιλήσουμε για, για την υπόθεση. Ναι. Και... Για μπάλα, για μπάλα. Είμαι... Ναι, ούτε για μπάλα. Θέλω... Με βάση τα τελευταία, τις τελευταίες εξελίξεις, έτσι μια θέση μου να... Σε ακούω, σε ακούω, Αχιλλέα. Έχουμε στον Πειραιά, πριν μερικά χρόνια, βγήκε ο Μαρινάκης ουσιαστικά δήμαρχος, μέσω Μόραλ πάντα.
Έχουμε στη Θεσσαλονίκη συλλαλητήρια υπέρ του ΠΑΟΚ, ιστορίες δεξιά-αριστερά. Έχουμε τον Γκαγκάτσι να μιλάει για εθνικούς διχασμούς και όλα αυτά τα ωραία. Και εγώ απλά θέλω να σας ρωτήσω, ρε παιδιά, εσείς πώς το βλέπετε? Δηλαδή, στην τελική βλέπουμε μπάλα για να χαρούμε, ρε παιδί μου. Τι μπάλα βλέπουμε, ρε φίλε, για να χαρούμε? Άμα χάνει ο Ολυμπιακός βαθμούς, δεν βλέπουμε μπάλα για να χαρούμε. Βλέπουμε μπάλα και βλέπουμε τρομοκρατία. Αυτό βλέπουμε. Δεν το πήρες κανένα. Πώς δεν θες το ένα, δεν θες το άλλο? Είναι πράγματα που γίνονται, ρε χίλια. Δεν γίνεται να τα συζητήσουμε. Δηλαδή, όταν χάνει ο ΠΑΟΚ είναι όλα καλά. Και όταν κερδίζει ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός αφήνει κανένα χ, κανένα βαθμό, είναι όλοι τσιράκια, είναι όλοι περιτόματα. Πρέπει να φύγει η ΕΠΟ, πρέπει να φύγει ο Περέιρα, πρέπει να γίνει ο τέταρτος παγκόσμιος πόλεμος κτλ. Δεν γίνεται έτσι, ρε φίλε, το ποδόσφαιρο. Δηλαδή, εμείς να σου πω κάτι, ρε Αχιλλέα. Ξέρεις πόσο που έχει πονέσει το πνευμόνι του ΠΑΟΞΥ? 34 χρόνια δεν είδα πρωτάθλημα, ρε φίλε. 34 χρόνια! Ξέρεις τι είναι να μείνεις εσύ χωρίς πρωτάθλημα? Δεν το ξέρεις, δεν το έχεις ζήσει. 20 τελικούς έχω παίξει κάτω στην Αθήνα. Έχεις έρθει εσύ σαν Ολυμπιακός να παίξεις 20 τελικούς στη Θεσσαλονίκη? Να σου πω πόσα κύπελα θα είχες. Ενέρεση, Αχιλλέα, δεν γίνεται αυτά να μην τα πω. Δεν με αφήνεις λίγο να... Παρακαλώ, με συγχώρεις, με συγχώρεις. Ζω στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Δεν είμαι από την Αθήνα. Ναι. Και δεν θεωρώ τον εαυτό μου όλα αυτά που εσύ ανέφερες. Ναι. Ότι τα εκπροσωπώ. Δεν σε αντιπροσωπεύουν δηλαδή αυτά. Χωρίς να σου λέω ότι συμφωνώ με την αντίθετη γνώμη, ότι είναι, υπάρχουν 20 πέτσινα και όλα αυτά. Σε καμία περίπτωση. Από την άλλη... 20 όχι, καμιά 35 είναι. Εντάξει, τώρα, δεν σου είπα, δεν θέλω να πάρουμε ένα μέσο για αυτά. Okay. Ούτε συμφωνώ με την λογική να κάνουμε ανακοινώσεις μετά από κάθε μάτς που χάνουμε. Ναι, τρέξτε το όμως λίγο, γιατί έχω πολλές γραμμές, Αχιλλέα, τρέξτε το λίγο. Ναι, ωραία, απλά θέλω να σας ρωτήσω, ναι. πώς το βλέπετε, δηλαδή, υπάρχει κάποια προοπτική στο να διχάζουμε για την μπάλα? Έχουμε δεκαεκατομμύρια πιο σημαντικά προβλήματα. Σωστά μιλάς σε αυτό, αλλά να σε ρωτήσω γιατί ζεις και εσύ. Γιατί να μιλάμε για την μπάλα? Θεσσαλονίκη, φίλε. Ζω στη Θεσσαλονίκη, Παοκτζίδικα, τα βλέπω όλα και. Πόσα χρόνια ζεις στη Θεσσαλονίκη? Όχι, δεν είμαι Θεσσαλονικιός, είμαι από το Θεσσαλό Δήμιο του Άρη. Για να μπει λίγο στην κουβέντα και ο. Από πού? Από πού είσαι? Από το Θεσσαλό Δήμιο του Άρη. Δηλαδή. Θεσσαλό Δήμιο. Τέσσερις πόλεις έχει η Θεσσαλία, ο Δήμος του Άρη, τα Τρίκαλα, ποιος άλλος. Δεν μου λες, όταν φωνάζουν εδώ τη Βόρεια Ελλάδα, Βούλγαροι, Βούλγαροι, πώς νιώθεις εκεί μέσα στο Καραϊσκάκι, ρε φίλε? Στο Καραϊσκάκι. Γιατί μιλάς, σε πείραξε ο διχασμός. Όταν εδώ και χρόνια φωνάζουν μπιμπίπο, πάω και Θεσσαλονίκη, βου, Βούλγαροι, Τούρκοι, Μωαμεθανοί, εκεί δεν σε πειράζει, ρε φίλε, το Ολυμπιακό Αχιλλέα? Θέλω να ξέρεις, και στο λέω πολύ ειλικρινά, όσο ναι. με πείραξε ο εθνικός διχασμός και η πολιτικοποίηση του ποδοσφαίρου. Εντάξει, είσαι πατριώτης. Τόσο με πείραξε και... Εντάξει, Ραχίλα, είσαι ειλικρινής. Λοιπόν, κάνε ένα επίλογο όμως γρήγορο, γιατί έχουμε 5 γραμμές, γίνεται χαμός. Τίποτα, παιδιά, αυτό ήθελα να πω, νομίζω... Να σε καλά, Αχιλλέα. Δεν πάμε καλά. Καλή γεια σου, Αχιλλέα, και κοίτα πώς μιλάνε οι Ολυμπιακοί μέσα στην πόλη. Που τους δίνεται βήμα και δεν τους κλείνει κανένας. Και πώς αντιμετωπίζει αυτό το σκουπίδι ο κινητός Τάμνος, ο Τσουκαλάς, με το χαζολάχανο δίπλα του, έχει το χαζοχαρούμενο δίπλα του, τον Άκη αυτόνα, πώς αντιμετωπίζουν τον κόσμο. Μην τηλεφωνείτε. Θα καταλάβετε απ' όλα τη διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στις δύο ομάδες. Μην τηλεφωνείτε, παιδιά, 4 γραμμές και έπρεπε να κάνουμε το διάλειμμα εδώ και 10 λεπτά. Έτσι. Θα το κάνουμε στις 10. Θα το κάνουμε κατευθείαν, μην τηλεφωνείτε όμως άλλο. Καλησπέρα. Έλα, φίλε. Καλησπέρα, παιδιά. Γεια σου. Καλησπέρα. Μ' ακούτε λοιπόν, Τάσο, δεν χρειάζεται να ρωτάς για τιμολογία και τα λοιπά. Αυτή η επιτροπή είχε καταδικάσει. Και τον Άρη να τα λέμε. Και κρίθηκε, άσε με λίγο να μιλήσω, κρίθηκε ένοχος. Ναι. Κρίθηκε ένοχος. Ναι, ο Άρης.
Από αλλά ο νόμος δεν εφαρμόστηκε στον Άρη. Γιατί δεν το ξέρει ο φίλος του Ζάφου. Ναι. Πότε έγινε. Το είπε, αυτό. Το είπε πριν τρία χρόνια. Πριν τρία χρόνια. Πριν τρία χρόνια. Ο Παναγόπουλος το είπε. Το είπαν ευθύνε, βέβαια. Αν το είπε ο Παναγόπουλος, έτσι είναι, φίλε, 100% προσωπογράφου. Αν το είπε. Αν δεν ξέρει κάτι, το καλύτερο είναι να παψάξει και μετά πε αν το είπε ο Παναγόπουλος. Καταδικάστηκε με τη Βέρεια, αλλά δεν ξέρει ο νόμος. Προφανώς θα έγινε, τροπολογία, έχεις δίκιο. Αν ακούσεις και το σκεπτικό, γιατί δεν εφαρμόζεις γιατί τον νόμο, στην πρώτη εθνική. Γιατί είχα συμμετοχή στην άλλη εθνική. Λοιπόν, παιδιά, αυτά ήθελα να πω. Πρώτη φορά που τηλεφωνώ, καλή σας. Πού ήταν παράνομος τότε? Πού ήταν παράνομος? Ρε φίλε, ναρκωτικά παίρνεις. Όχι, ρε φίλε, σου λέει κρίθηκε ένοχος. Από πού κρίθηκε ρε φίλε, εφόσον δεν είναι παράνομος. Αφού δεν είναι παράνομος, από πού κρίθηκε ένοχος. Από την εφόσον εφόσον ρε παιδιά, για πολυδιοκτησία, με τη Βέρεια. Τι να κάνουμε. Το είπε ο κύριος Παναγόπουλος. Θα το ψάξω. Τι να κάνουμε. Άμα το είπε ο Παναγόπουλος, προσυπώνω, δεν χρειάζεται να ψάξω τίποτα, είναι έτσι, 100%. Οκ, φίλε. Να σε καλά. Καλή συνέχεια. Να σε καλά. Καλά. Γεια σου, Να σε καλά. Και sorry που το είπα αυτό έτσι, αλλά... Το είχα στο μυαλό μου να το πω σήμερα. Ναι, ναι. Δεν έχει γίνει ποτέ, αλλά τέλος πάντων. Εντάξει, έχει γίνει. Okay, έχει εντάξει. Κριθεί ένοχος ο Άρης από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Χθες το είπε ο κύριος Παναγόπουλος. Κάναν τροπολογία και δεν έπεσε. Όχι, δεν κάναν καμία τροπολογία. Α, δεν έκαναν. Ακόμα χειρότερα. Ακόμη χειρότερα. Ναι. Δεν κάναν τροπολογία. Δεν ίσχυσε ο νόμος γιατί λέει είχαν συμμετοχή και οι δύο ομάδες στην πρώτη εθνική κατηγορία. Άκουσον. Ούτε δίκη έγινε, ούτε τίποτα έγινε. Ήταν ο Άρης και η Βέρεια στην ίδια στην Α εθνική. Ναι, στην ίδια κατηγορία. Ο Άρης ήταν στην Α και η Βέρεια. Εντάξει, οκ. Είχα συμμετοχή στην πρώτη εθνική κατηγορία. Πάμε στο επόμενο. Παιδιά, είπα μην τηλεφωνείτε, ρε παιδιά, δηλαδή για το Θεό να κάνουμε. Έλα, το κάνουμε 10, εντάξει, δεν πειράζει. 10 παρατέτα. Ναι, καλησπέρα. 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 Βασίλη, με λένε, ήθελα να πω και εγώ για την επιτροπή για το πόσο στημένη είναι, α πούμε, παραδείγματο χάρη. Τώρα ακριβώ στημένη δεν μπορώ να πω τι είναι. Τρόπο τη λέει στην εισαγωγικά. Μέσα στο σκεπτικό, τον πρόεδρο, τον θεωρητικά πρόεδρο τη Ξάνθη Αχρονιά Πανόπουλο, το λένε, πώ το λένε. Ο πρώην πρόεδρος της Ξάνθης. Ποια λόγου, Πανόπουλος. Όχι, Πανόπουλος, αυτός που βγαίνει, εν πάση περίπτωση, συνεχώς ως πρόσωπο της Ξάνθης, εν πάση περίπτωση. Ναι. Θεωρητικά δεν είναι μέτοχος με τη Ξάνθης, όμως το σκεπτικό λέει ότι καθομολογουμένος μέσα στην κοινωνία όλοι γνωρίζουμε ότι αυτός είναι πρόεδρος και οπότε ως συνδεμένο πρόσωπο και πάλι λέγοντας υπάρχει συσχετισμός με τον ΠΑΟΚ. Ο Μαρινάκης που καθομολογουμένος είναι πρόεδρος, ας πούμε, του Ολυμπιακού, όταν ήρθε η στιγμή με τα στημένα και έπρεπε ο Ολυμπιακός να επιβαστεί, δεν είχε τελικά σχετισμό γιατί έχει την εταιρεία σε offshore, έτσι. Ο Καρυπίδης όταν θα έρθει η στιγμή δεν θα έχει σχετισμό με την... Ο καθομολογουμένος πρόεδρος, έτσι, ο Καρυπίδης, δεν θα έχει σχετισμό με τον Άρη. Γιατί, οι μετοχές είναι στην Αρμάνη και πάει λέγοντας. Αλλά για τον Πανόπουλο, επειδή συμφέρει, ας πούμε, τη συγκεκριμένη υπόθεση για να φυγεί ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, εκεί έγινε το λογικό άλμα, έτσι, γιατί έτσι βολεύει. Γιατί θέλω να πω ότι πόσα πράγματα σαν αυτά υπάρχουν μέσα στο σκεπτικό που... Είναι στημένα μέσα εισαγωγικά. Οκ, okay, φίλε. Δεν ξέρω αν θες να πεις κάτι άλλο. Να σε καλά. Να σε καλά. Εντάξει, τώρα το τι έχει γίνει, το τι έχει συμβεί, το πώς με επιστημονική μέθοδο έχει στηθεί όλη αυτή η γελιότητα, πραγματικά, το έχουν αντιληφθεί ακόμα και οι εχθροί του ΠΑΟΚ. Έλα, φίλε. Ναι, καλησπέρα. Γεια σου, φίλε. Εγώ είμαι. Αν θες το όνομά σου. Ναι, ο Νίκος από Αθήνα τηλεφωνώ. Έλα, Νίκος, ακούμε. Λοιπόν, θέλω να πω εντάχει λίγο κακά πράγματα. Πρώτον, αυτό που λες τώρα, Ζάχο, μπορεί να το διαπιστώσεις αν πεις στο Google. Αν δεν το πιστεύεις, μπορεί να πεις στο πράγμα. Google. Ότι ο Άρης καταδικάστηκε από την ΕΕΑ. Ναι, μπορείς, αν υπάρχει, δεν ξέρω, δεν ξέρω, ρωτάω. Okay, ναι. Να το δεις. Okay. Οπότε είναι πολύ εύκολο να το δεις. Λοιπόν, δεύτερον, εσείς από την άλλη μεριά, οκ, δεν θες το καλό του ΠΑΟΚ, σεβαστώ αυτό, αλλά... Ναι, το καλό του ΠΑΟΚ δεν το θέλω, αλλά δεν μπορώ να λέω και ό,τι θέλω, έτσι. Ναι, να κάνω τη νύχτα μέρα, δεν μπορεί κανένας, έτσι. Πολλές φορές λες και ό,τι θες πάντως. Καλά, και εσύ. Χωρίς να έχεις αποδείξεις. Μη φοβάσαι, δεν σε μαλώσουν, οι φίλες. Καταρχήν, έλα φίλε. Επειδή ακούω και εδώ την Αθήνα και τα λοιπά. Λοιπόν, καταρχήν δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανείς, ακόμα και εσύ που είσαι Αργιανός, ότι αυτή η επιτροπή είναι ασόβαρη, πρώτον, ότι υπάρχει μια μαύρη σκιά για να τον... Για πολλούς λόγους. Έτσι. Για πολλούς λόγους. Είτε γιατί κατηγορείται για κουμπαριές, είτε γιατί κατηγορείται το ένα μέλος το άλλο, είτε γιατί το ένα μέλος έβγαλε φωτογραφίες, λέει, και στο σκεπτικό του, λέει, ο Πανόπουλος δεν είναι γιατί δεν πάει στο γήπεδο. Και γιατί... Δηλαδή, μιλήσε για μούφτιδες. Όταν μέσα σε μια τέτοια... δεν μπορεί να βγουν συνομικοί. Ρε φίλε, και όχι μόνο σε έντυπα. Η άλλη λέει, πήγα, έκανα έρευνα, λέει, προσωπικά, λέει, εγώ στην Ξάνθη. Και ρώτησε αυτό μου φτιάχνει ναι, στο Τζουκ Λουκούμια, λέει, αν έχει σχέση, λέει, η Ξάνθη, λέει, ναι, πάει Ξάνθη με την πάει ΠΑΟΚ. Και μου είπε ναι.
Δηλαδή, ακριβώς, τώρα, άκου τι γίνεται, ρε φίλε. Άκου ποιοι άνθρωποι κάνουν εισήγηση. Εγώ όσους νομικούς έχω ακούσει, γιατί άκουσα και στην Αθήνα εδώ, αυτό το πράγμα δεν στέκει. Δηλαδή, το πάρτι του ΠΑΟΚ θέλει να πάει στο ΚΑΣ. Τι να στέκει, ρε φίλε. Γελάνε και οι πέτρες με όλους αυτούς. Από εκεί και πέρα. Εκεί και μάθαμε και το άλλο χθες. Μάθαμε και το άλλο χθες ότι ο κύριος Αρκούδης. Νίκος. Ναι, ζήτησε να χρηματιστεί. Από τον κύριο Παναγόπουλο. Πάλι ο Παναγόπουλο. Το θέμα είναι ότι όλοι αυτοί οι νομικοί. Εγώ θα το σκίσω άλλο. Ένα μάντρα. Νίκο, είπε. Να πω λίγο να μην τα πω. Όλοι αυτοί οι νομικοί που βγήκανε και μιλήσανε δημόσια. Γιατί άκουσα και στην Αθήνα και στο Όπερ αλλά και στη Θεσσαλονίκη ακούω τα κάποια έντυπα. Άκουσα και τον κύριο Σιμονοφορεύη και τον κύριο Πατάκο και άλλους δημοσιογράφους. Δεν υπάρχει, δηλαδή δεν υπάρχει κανείς που να λέει ότι υπάρχει αυτό ένα άλλο. Αυτό που λες, τα ξέρουν τα στοιχεία και καλά τα οικονομικά και τα λοιπά. Υπάρχουν εταιρείες. Ωραία. Υπάρχουν εταιρείες. Τα ξέρουν, δεν μπορούν να μιλήσουν έτσι χωρίς τίποτα. Λοιπόν, αυτό που υπάρχει και αυτό που είδα τώρα. Λοιπόν, καταρχήν ο Κούγιας πληρώνεται από το ίδιο Μαρινάκη. Καλά ρε φίλε, μας λες κάλεσαν τους άλλους όλους στο κανάλι του Προέδρου και μας τα φέρνεις αυτό σαν επιχείρημα και μου λες ότι ο Κούγιας πληρώνεται. Δηλαδή σοβαρά τώρα μιλάς. Ο Κούγιας πληρώνεται γιατί οι άλλοι είναι στο κανάλι του Προέδρου. Ολυμπιακός σοβαρά μιλάς ρε φίλε. Φίλε, άλλο θέλω να σου πω. Είπε σωστά θα πάει στο ΚΑΣ. Όχι ρε φίλε, είπε θα πάει στο ΚΑΣ. Άσε το ΚΑΣΕ καταδικάσει. Θα δεχτείς ότι έχετε σχέση. Θα το συζητήσουμε τότε. Θα μας λες ότι είναι ευκαιφορία και του ΚΑΣ. Όταν θα έρθει η ώρα και θα μας... Αυτό όχι. Αλλά άλλο πρέπει να πεις, Ζάχο. Περίμενε λίγο φίλε, περίμενε λίγο φίλε την Αθήνα. Περίμενε. Περίμενε κι εσύ. Άλλο πρέπει να πεις. Από μια γελία εισήγηση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού. Γιατί βιάστηκε η κυβέρνηση 15 ώρες για κάνει τροπολογία και δεν άφησαν τον ΠΑΟΚ να δικαστεί. Μαζί σου. Εγώ λέω θα πάει. Δεν το λες αυτό όμως. Μια χαρά το λέω. Δεν το είπες. Είπα. Δεν το λες. Σου είπα. Την πλευρά του Ολυμπιακού υποστηρίζεις. Ό,τι θες ακούς. Ξέρουμε γιατί. Ό,τι θες. Για να μην σε μαλώσει ο Προεδράκος σου. Άσε μα δεν ζάχνω. Άσε τώρα του πιέζει να κάνει μα τη χάρη. Άσε για του πιέζει. Γλύψε τον Ολυμπιακό κι άλλο. Σου είπα. Καλά κάνουμε. Αποκάλυπτε το κάνει. 20 χρόνια από πέντε του Ολυμπιακού. Τώρα τον Ολυμπιακό. Γι' αυτό θα μείνει εκεί. Και άτυχο μια ζωή θα μείνει. Ευγενές και μας το κάνει. Εγώ τον Ολυμπιακό. Και έβγαινε σε βράδυ και μας το κολλάς. Ποτέ δεν ήταν ο ΠΑΟΚ. 20 χρόνια. Γκόμενα τον Ολυμπιακό. 23 χρόνια τον είχα κόμενα. 23 χρόνια τον είχα κόμενα. Γκόμενάρα είσαι εσύ. Και σου κάνει και σεξ όπως θέλει. Εντάξει. Σταμάτα εσύ ρε. Μην κλείσ' τον ρε. Κλείσ' τον ρε. Μαλώνουμε εμείς τώρα. Λοιπόν. Γκόμενάρα είσαι εσύ και σου το κάνει όπως θέλει. Κατάλαβες. Έτσι. Ό,τι στάση θέλει και ζητήσει ο αφέντης. Εγώ σου είπα. Εσύ εκτελείς. Θα πας στο ΚΑΣ. Έχεις τον παθητικό ρόλο. Θα πας στο ΚΑΣ. Δεν χρειάζεται να πας κανένα ΚΑΣ. Αν σου, χθες σου είπα, αν δικαιωθεί ο ΠΑΟΚ στα ελληνικά δικαστήρια, στο τελευταίο βαθμό. Και δεν πάει σου λέω Ολυμπιακός. Έλα, εκπρόσωπε του Ολυμπιακού. Έλα, πες μας τι θέλει να γίνει. Και δεν πάει ο Ολυμπιακός στο ΚΑΣ, σημαίνει ότι είχες απόλυτο δίκαιο. Και ήταν σκευωρία. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη απόδειξη από αυτό. Δεν χρειάζεται να πας κανένα ΚΑΣ. Γιατί δεν χρειάζεται να. Θα δικαιωθείς ρε εδώ πέρα λέμε. Εφόσον είναι. Την τροπολογία γιατί την κάνει να μας πεις. Ωραία, σου λέω θα δικαιωθείς. Βρέση. Σου λέω την τροπολογία γιατί βιάστηκε η κυβέρνηση να την κάνει. Δεν θα μας πεις. Αν δεν ξέρεις αυτό. Εδώ κόβεται το. Η λαλιά σου κόβεται. Τι είναι αυτό, ρε. Εδώ καταπείς. Καταπείς τα δόντια σου. Δεν ξέρεις γιατί κάνει τροπολογία. Για να σε ευνοήσει την κάνει, γι' αυτό! Για να ευνοήσει τον ΠΑΟΚ. Εγώ έτσι το λέω, αφού δεν σα απάντησα. Για να σε ευνοήσει. Αυτά τα και λέει. Σου λέω. Αυτά τα λέει. Μα και σου λέω, δεν μου απαντά. Τα λέει ο Ολυμπιακό. Μα δεν μου απαντά. Και ο αξής. Δεν μου απαντά, σου λέω. Τώρα τα λέει και ο Γιάννη. Αν δικαιωθεί ο ΠΑΟΚ εδώ, σου λέω. Και δεν πάει ο Ολυμπιακό στο ΚΑΣ, σημαίνει ότι είχε απόλυτο δίκαιο. Και ήταν σκευωρία. Αν πα όμω στο ΚΑΣ ή ο Ολυμπιακό και δικαιωθεί ο Ολυμπιακό, θα μα λέτε ότι είναι σκευωρία ακόμη. Δεν με ψήνει έτσι. Α, δεν σε ψήνω. Γιατί δεν υπάρχει. Δεν μπορεί να απαντήσει. Δεν με ψήνει έτσι. Όχι. Ξέρεις γιατί. Γιατί αυτό που ήθελαν τα αφεντικά σου να κάνουν. Ποια αφεντικά να μιλάτε για υποβιβασμό για τον ΠΑΟ και για τα λοιπά και να φανεί ευνοούμενο. Να μην πέσει. Δηλαδή, άμα είναι να μην πέσει. Και να φανεί ευνοούμενο. Αυτό το κουμπί που κάνει. Άμα είσαι ένοχο να πέσει ή όχι. Γι' αυτό λέγονται επιστήμονες. Άμα είσαι ένοχο να πέσει ή όχι. Δεν υπάρχει καμιά ένοχη. Βρε, άμα είσαι μία στο δει να πέσει. Φυσικά να πέσει. Α, μπράβο. Φυσικά γιατί για του άλλου ζουτά. Γιατί λοιπόν δεν έγινε τακτική δικάσιμο και κάνει ανθρωπολογία στην κυβέρνηση. Και όχι μόνο αυτό. Φάγαν και τραμπούκο οι βουλευτές εδώ τη Βορείου Ελλάδος ότι όποιο δεν ψηφίσει υπέρ τη τροπολογία. Αυτό είναι σωστό που λες. Θα διαγραφεί. Γιατί.
Μην το λες εμένα, στο Μητσοτάκη. Μα πες. Δεν είχαμε απόφαση. Εισήγηση είχαμε. Στο Μητσοτάκη πες τα αυτά. Εσύ απάντησε. Εγώ τι να απαντήσω. Εσύ γιατί εγώ, δεν απαντά τώρα. Δεν ψήφισα ούτε Νέα Δημοκρατία. Δεν, ναι, α, δεν ψήφισα Νέα Δημοκρατία. Δεν ψήφισα. Ψηφοφόρο τη Νέα Δημοκρατία. Έλα, εντάξει. Okay. Που περίμεναν άλλα. Καταλάβαμε. Έλα, φίλε, καλησπέρα. Γεια σου, παιδιά. Γεια σου και εσένα. Ο Βασίλης είμαι. Γεια σου, Βασίλη. Γεια σου, Βασίλη. Καλά, ρε Ζάχο. Δηλαδή τα προηγούμενα χρόνια εσύ για γέλια είναι αυτά που λέτε, ρε παιδιά. Για πες, ρε φίλε. Όχι που λέμε, φίλε. Δηλαδή τα. Ναι, 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 δηλαδή πράσιμο. Τα προηγούμενα 20 χρόνια ο Αριανός που ήταν δηλαδή. Ο Πάοκ ήταν η γκόμενα και εσύ τι ήσουν. Ο Αριανός έπεφτε. Με Γκυρτζίκη έπεφτε ο Αριανός. Ε, έπεφτε. Με ποιος ο Γκυρτζίκη βέβαια. Εγώ είχα και ο Μαζάρα. Με τις αδέλες σωνόσουνα. Σωνόσουν με τις αδέλες. Με τις αδέλες σωνόσουν. Γιατί να σε φοβηθεί εσένα. Και έπαιρνες και κάτω. Γιατί, γιατί είσαι εσύ που τον έδινες εξάρες. Έπαιρνες εκατό εκατομμύρια. Έπαιρνες εκατό εκατομμύρια από το Λιάννη για το φωτισμό της Τούμπας. Έτσι σου έδωσε. Άσε με τον Ολυμπιακό, ρε. Άσε. Ε, βέβαια. Με τον Ολυμπιακό, για πέρνας εσύ. Περνούς Ολυμπιακός και έπαιρνες Ευρώπη. Τι θες να στο πω. Μια φορά πήγες και τον κοντράρισες. Αυτό δηλαδή, αυτό που σου λέει τώρα ο Τάσος, δεν καταλαβαίνεις ότι είναι σιγουρία. Συγγνώμη, εσύ το λέει. Αλλάζουνε δύο μέλη της Επιτροπής και βάζουν δύο περιόδες. Και φαίνεται ότι βγάζουν την απόφαση την ώρα του αγώνα. Είπες κάτι, θα πεις να μιλήσω ή όχι, ρε φίλε. Μας δεν μιλάμε, κάνεις μονόλογο. Είπες σωστό. Μία φορά κόντρα τον Ολυμπιακό είναι σωστό. Σωστό είναι αυτό. Μία φορά τον κόντρα το πρώτο επαγγελματικό. Μια φορά, τότε εσύ προσαβίδι. Ρε φίλε. Εσύ προσαβίδι πόσες φορές κόντρανες τον Ολυμπιακό, για πες μας. Τον Ολυμπιακό. Ναι, πόσες φορές τον κόντρανες για πρωταθλητή. Καλά, εσύ στη δεκαετία του 70 δεν τον κόντρανα. Τη δεκαετία του 70 κόντρανες τον Ολυμπιακό. Εντάξει, φυσικά. Ωραία. 72-73 δεν τον κόντρανα. 2-3. Πόσες τον κόντρανες. Και ακόμα και τη χρονιά που πήγες στον Παράς, είχα πει μέχρι τον Απρίλιο είμαι εγώ μπροστά. Μέχρι 5 αγωνιστές. Μέχρι 5 αγωνιστές. Το παραδέχτηκες. Όχι, μέχρι 5 αγωνιστικές πριν το τέλος ήταν 5 ομάδες που το διεκδικούσαν. Ναι. Μπράβο, και τελευταία αγωνιστική. Τελευταία αγωνιστική που ήσουν αδιάφορος, πήγε στο Καραϊσκάκι και άνοιξε το ποταράκι. Έτσι, ρε, έτσι. Εμένα δεν είναι καλά. Άσου το αδιάφορο, δεν είναι τώρα. Δεν ισχύει, ούτε αυτό ισχύει. Ούτε αυτό. Έχεις όχι, αδιάφορος, ναι. Ήταν ενδιαφερόμενο και πήρε το 50. Τι έπρεπε να κάνουμε. Από εκεί τα μετράς εσύ. Δεν μου τρέσει για αυτήν την επιτροπή. Αυτά τα μετράμε που θέλεις εσύ. Κοίταξε λίγο. Η επιτροπή τώρα. Άντε δεν σε παίρνει να πες και τα παλιά ρε. Για μια ομάδα την οποία την έχω ρίξει τεσσάρες και εξάρες. Δεν σε παίρνει. Τι θα πεις εσύ. Είμαι η ομάδα που έχει ρίξει τεσσάρες στον Ολυμπιακό. Τα παλιά δεν μετράνε το 80 και μου ανέφερες το 70 εσύ. Ότι χτυπούσες τον Ολυμπιακό. Εκεί μετράνε τα παλιά. Ήταν η μεγάλη ομάδα του ΠΑΟ ρε φίλε τότε. Μέχρι το 85 ήταν πολύ μεγάλη ομάδα του ΠΑΟ. Μετράνε ή δεν μετράνε τελικά να ξέρουμε. Στη μία μετράνε, στη μία δεν μετράνε. Να ξέρουμε, ρε Βασίλη, μετράνε ή δεν μετράνε. Ρε εσύ, Ζάχο, πού με πηγαίνεις, πού θέλω να με πας. Όταν έχεις ένα τελικό στην Αθήνα, όπου και να με πας, δεν μπορεί να με πιάσεις. Μόνο στο 26 μπορεί να με πας. Θέλω να πας στο 20. Όχι, δεν μπορεί να πας στο 20. Δεν ζούσα το 20, Βασίλη, δεν ζούσα το 20. Δεν το ξέρω. Εκεί μπορεί να με πας για να με πιάσεις. Αλλού δεν μπορεί να με πιάσει, ρε φίλε. Όχι, τον έχω ρίξει τεσσάρες, τόσες τεσσάρες, εξάρες, ξέρω εγώ. Τώρα γιατί την επιτροπή εσύ πες μου, γιατί φαίνεσαι ότι είσαι ένας έξυπνος άνθρωπος. Πες μου, απάντησέ μου. Εγώ προ... Δηλαδή, αυτό που σε λέει ο Τάσος, γιατί είναι σκευωρία, δεν βλέπεις ότι αλλάζουν δύο μέλη. Ωραία, σωστό είναι αυτό. Καλάξανε, βάλανε δύο πυριώτες. Ναι, βάλανε δύο, ένας δεν το ξέρω, ναι. Το πιστεύω. Εμέση που γίνεται αυτό ναι. Όλη η ιστορία με τα στημένα, τζίλους, μήλους, που βάζουν αυτό το πράγμα. Συμφώρα, είναι, γιατί, δεν είναι μια εκδοχή αυτή ξαφνικά αυτό. Υπάρχει, γιατί... αν υπάρχει η συνυπόθεση τζίλου, σύνδεση Ολυμπιακού με αυτούς που τον βαρέσαν να πέσει β' Εθνική Ολυμπιακός. Τι αν υπάρχει δηλαδή, εσύ κοροδευόμαστε τώρα, επειδή είμαστε κοροδεύοντας δεν πάντα πούμε. Τι θα πει ρε φίλε, στο ένα είσαι σίγουρος ότι υπάρχει χωρίς να ξέρεις, ενώ για την πολυδιεκτησία είσαι σίγουρος ότι δεν υπάρχει, έτσι. Τι είναι αυτό δηλαδή. Είπα πράγμα ρε φίλε. Πώς γίνεται αυτό πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Γιατί είναι πτέσμα ρε φίλε το ένα με το άλλο. Όχι, ποιο είναι πτέσμα. Πτέσμα. Πτέσμα είναι, τι είναι το πτέσμα. Συγγνώμη, δηλαδή εσύ άμα έχεις μια εταιρεία, γιατί έχεις πει την άλλη φορά για τον Γλου, εσύ άμα έχεις μια εταιρεία, έτσι, και με έχεις ένα πολιτή, και σε εδώ τι έχεις, να καθαρίζεις τα γήπεδα σου, και σε δώσω εγώ την Τούμπα να καθαρίζεις, δηλαδή να την πάρεις. Αν έχω είσαι επαγγελματίας, ρε φίλε. Ναι. Όχι, εγώ το σχόλιο, για το σχόλιο για το Γλου δεν ήταν καλά. Έκανε ο άνθρωπος, εννοώ για τις αντιδράσεις. Όταν είχα εγώ την αντίθεση, ο Αντωνιάδης, ξέρεις η ομάδα είναι. Ποιος Αντωνιάδης.
Ο Αντωνιάρης, είναι Αντίδας. Αριανός. Αριανός, ναι, ναι. Παλαιό. Μπράβο. Και συνεργαζόταν ο ΠΑΟΚ. Τι σχέση έχει που αναδόχει, επειδή τα μπερδεύει, βάζει. Όχι, για τι αντιδράσει. Του παλιού δηλαδή να ρίξει τον ΠΑΟΚ. Όχι. Το σχόλιο μου είναι όταν λέει ο Τάσο. Ότι ήμουν φτωχό, ρε φίλε. Ρε φίλε, σωστό. Ο λαό μου όμω αυτό που σου λέει ο Τάσο ήταν περήφανο. Σωστό. Γιατί πολεμούσαμε. Σωστό είναι αυτό που λε. Το σχόλιο μου αυτό για τον Γλου είναι όταν λέει ο Τάσο ότι έχει Ολυμπιακό Προέδρο και δεν κάνει τίποτα. Και λέω εσεί είχατε ενεργεία. Ναι, τι ήταν. Εν ενεργεία, ερασιτέχνη. Τι ήταν, ρε φίλε, ήταν. Στον ερασιτέχνη του Ολυμπιακού ήταν ο Γλου. Τι ήταν, ρε φίλε. Και μια συνεργασία υπήρχε με την Μπουτίκ. Τι γελάει. Τι σημασία, ακριβώ. Δηλαδή είναι ίδιο. Κατάλαβε η συγκρίνηση. Άρα αν έρθει. Ένα απλό συνεργάτη τη ΠΑΕ με τον πρόεδρο συγκρίνει. Και θες εγώ να κάτσω να μιλήσω μαζί σου. Άρα τώρα ζήσει τον Γλου. Αν έρθει ο Γλου και σα ζητήσει, είναι πορική πρόταση. Να τη δεχτεί, τι σχέση έχει, ρε φίλε. Δεν μου λες, κάτσε λίγο, ρε Βασίλη. Δεν μου λες, ο Καρυπίδης παίρνει παλέτες για τη σουρωτή. Δίνει παλέτες για τη σουρωτή. Δεν το ξέρω αυτό. Δεν το ξέρω. Μάθε το. Δεν νομίζω να το έχει άλλο. Μάθε το, τι είναι. Δεν νομίζω να έχει παλέτες άλλο. Σε ρωτάω κάτι. Δεν νομίζω να έχει παλέτες. Ναι, έδινε παλέτες για τη σουρωτή. Τι σχέση έχει αυτό. Ποιανού είναι η σουρωτή. Του Σαββίδη, ξέρω εγώ. Άντε, πάμε παρακάτω, Βασίλη. Αυτό τι σημαίνει για την μπάλα. Πάμε παρακάτω, Βασίλη. Τι σημαίνει. Βρε, για την μπάλα. Τι σημαίνει ότι ο Σαββίδη. Ότι ο Σαββίδη ελέγχει τον Καρυπίδη. Βρε, για την μπάλα λέμε. Δεν ξέρετε τι σα γίνεται. Σα χάζεψε ο Σαββίδαρο. Σα τρέλανε και εσά. Και του απόων. Σα παλαβώσα. Κάνει τακτικά κατά σα παλαβώσαμε. Όταν δεν μπορεί να χαζέψετε, τι να απαντήσω. Η απάντησή μα είναι. Η απάντησή μα είναι η τίτλη. Η απάντησή μα είναι η τίτλη. Το double, τα κύπελα και τα πρωταθλήματα. Το κάνει συνέχεια. Πάντα τεκμηριωμένα μιλάω. Καλά, σίγουρα. Πάντα. Σίγουρα. Πάντα. Αλλά εντάξει. Θαυμαστή του Γκέμπελς και τη προπαγάνδα. Και ο μόνο τίτλο που παίρνετε είναι την προπαγάνδα είστε εσεί. Εσύ μα. Δεν αντιπροσωπεύει όλου του φίλου του Άρη. Εσένα μιλάω. Εσύ μιλά. Έτσι, όταν δεν μπορεί να απαντήσει, έτσι. Εγώ απάντησα πάντα. Εσύ δεν απάντησε για την τιμολόγια, την έπνευση. Η επιτροπή ήταν παραμυθένια. Και έφαγε εσύ το ότι δεν έβαλε το παραμύθι. Θε έτσι να είσαι. Γιατί έχει ένα παιδί, ξέρει τι σου γίνεται. Ναι. Εγώ φίλε δεν αλλά έτσι σε συμφέρει. Άξιο, εφηλεγό σου είπα στο κόμμα. Έτσι σε συμφέρει. Δηλαδή, σ' όπου και καλά να πούμε, ο Πάοκ έτσι να πει. Βασίλη, ακούστε με. Να μην σα έρθει να πει ο Πάοκ, ρε. Ρίχτε με, ρε. Μπορείτε να με ρίξετε το δυνατό, ρε. Ακούστε εκπομπέ τακτικά ή άντε, παντελόγια δεν φοράτε, ρε. Θέλετε τον Πάοκ πεταμένο κάτω. Λοιπόν, Βασίλη, εντάξει, προφανώ δεν θε να κάνουμε διάλογο, σου είπα. Προφανώ δεν ακούσει εκπομπέ τακτικά. Καλά, θα κάτσω εγώ ηχοληψιά και παίρνω αργιά του κλείνω. Καλώς μα την Παναγία. Δεν έκλεισα, τελείωσε. Όχι, δεν τελείωσε. 58 είναι, δεν τελείωσε. Και έχει άλλη μια δεν γραμμή. Μιλούσε, άλλο τελείωσε. Τελείωσε. Και τον έκλεισε. 10 λεπτά είναι. Εντάξει, θα δει. 10 λεπτά θα κάτσω εγώ την άλλη φορά να κάνω ηχοληψιά. Εντάξει, άμα να παίρνω αργιά του κλείνω εγώ. Θέλει να έρθει να κάτσω από εδώ. Δεν θα κάτσω εγώ στην άλλη ώρα. Κάτσε εσύ την άλλη ώρα. Φίλε, και καλά είναι να μην παρέ του κλείνω. Μα την Παναγία. Ακούσε με λίγο. Με το που θα λένε ρε θα πέφτεται. Λέω. Τι να, δεν τον έκλεισε, γιατί τι είπε τώρα. Έλα ρε φίλε, και τι έλα ρε. 10 λεπτά μιλάει. Φτάνει, τελείωσε. Πόσο να κάνουμε. Πες το να το δάξει τον ευγενικά. Το είπα, φίλε Βασίλη, μα το είπα. Κάνε ένα επίλογο. Το είπα, λέω πρέπει να μιλήσει και ο επόμενο. Σε παρακαλώ, και υπάρχει γραμμή κι άλλο. Λοιπόν, ένα λεπτό θέλω να πω κάτι. Φίλε, εφόσον ακούς, γιατί εσύ παίρνει και τακτικά τηλέφωνο, από την πρώτη μέρα που εδώ η άποψή μου ήταν ότι πρέπει κατευθείαν να πάει στο ΚΑΣ. Και είπα μάλιστα. Και με κράξαν και αρκετοί συνοπαδοί μου. Αν είναι, εγώ δεν θέλω να πέσει ο ΠΑΟΚ άδικα. Παρότι ότι θέλω να πέσει, αυτό είναι δεδομένο. Δεν θέλω να πέσει άδικα όμως. Εσείς όμως δεν ακούτε ένα να λέει ότι αν είστε ένοχοι πρέπει να πέσετε. Ξέρεις τι λες ρε. Δεν είμαστε ένοχοι. Τι λες ρε. Δεν είμαστε. Τι λες ρε. Την περίπτωση να είστε ένοχοι. Πρώτα εμείς το είπαμε αυτό. Την περίπτωση να είστε ένοχοι δεν την έχει καθόλου στο μυαλό σας. Άκουγα, επειδή κάνεις μονόλογο. Τι μονόλογο. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ είπε από την πρώτη στιγμή δικάστε μας. Ναι. Και αν έχουμε ενοχή να πέσουμε. Στο ΚΑΣ, και δεν μου λες κατευθείαν. Το ΚΑΣ εσύ πότε το ανακάλυψες. Πότε το ανακάλυψες. Είχαμε γιατί, πάει και εμείς παλιά στο ΚΑΣ. Δικαιωθήκαμε. Δικαιωθήκαμε και δεν έγινε τίποτα. Δεν μου λέτε ρε εσείς Ολυμπιακοί και Αριανοί. Τι Ολυμπιακοί και Αριανοί. Γιατί έχετε κοινή γραμμή. Ναι, κοινή γραμμή. Όποιος λέει κάτι κατά τα κοινή γραμμή. Κοινή γραμμή έχετε. Εντάξει. Ναι. Και εσείς και τα παπαγαλάκια και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που αντιπροσωπεύετε. Λοιπόν, όταν ξεκίνησε το πρωτάθλημα. Δεν υπήρχε αυτή η κατηγορία της πολυδιεκτησίας. Τι μου το λες εμένα αυτό. Σε ρωτάω ρε. Υπήρχε ή δεν υπήρχε. Τι μου, δεν το ξέρω αυτό. Δεν το ξέρω. Δεν το γιατί δεν έγινε καταγγελία του Ολυμπιακού. Τα βρήκαν μετά τα συγκεκριμένα. Όχι αγόρι μου. Όχι αγόρι. Τι έγινε, για πες. Δεν είσαι βλάκα, είσαι πονηρός. Είσαι έξυπνος. Είσαι έξυπνος. Περίμενε ο Ολυμπιακός. Τι περίμενε. Με δική του. Δηλαδή την Νέα Δημοκρατία. Ναι.
να κάνει πάρτι φέτος το πρωτάθλημα. Η ΕΠΟ δεν είναι δική του όμως. Να κάνει φέτος. Η ΕΠΟ δεν είναι δική του. Η ΕΠΟ φυσικά δεν είναι δική του. Χωρίς ΕΠΟ δεν ήταν. Αν ήταν. Μέσα πρωτάθλημα χωρίς ΕΠΟ. Ούτε του ΠΑΟΚ είναι. Είναι, εμείς είμαστε με την ΕΠΟ. Κατάλαβες, όχι, λάθος κάνεις. Τέσσερα πέναλτι στο Ολυμπιακό. Ναι. Ολοφάνερα μάτια, ναι. Κατά του Ολυμπιακού δεν δόθηκαν. 8 βαθμοί είναι αυτοί. Okay, ακούγεσαι που λες ότι η ΕΠΟ είναι του ΠΑΟΚ. Εγώ είπα του Ολυμπιακού. Γιατί όταν η ΕΠΟ ήταν τον Ολυμπιακό, ο Ολυμπιακός έπαιρνε 3 αυτό μέτρα από την περιοχή έξω πέρα. Ο ΠΑΟΚ είναι αδικημένο. Ο ΠΑΟΚ είναι αδικημένο. Δεν είναι ευνοούμενο. Δεν είναι ευνοούμενο. Στον τελευταίο φίλο. Άρα λοιπόν ξέρατε, αν υπήρχε αυτό το επιλείψιμο τη υπόθεση τέλο πάντων, γιατί δεν το έκανε ο Ολυμπιακός από την αρχή. Και περίμενε να γίνει το στραβή στην Ξάνθη. Το 1-1 στην Ξάνθη. Mm. Που τόσα χρόνια ο Ολυμπιακός είχε άριστες σχέσεις. Πες στο Ολυμπιακό αυτό, τι μου τα λες. Άριστες σχέσεις. Εσύ προηγουμένως μας είπες τα στοιχεία. Τα λέω, ξέρω, γιατί... στοιχεία ένας άγνωστος μου είπες τα πήγε. Να σε απαντήσω. Ναι, το έχεις ακούσει αυτό. Άρα ο άγνωστος έπρεπε να πούμε τον άγνωστο να τα πάει στην αρχή. Αγόρι μου το έχεις ακούσει αυτό. Όχι, δεν το έχω ακούσει. Δεν το έχεις ακούσει. Ό,τι θες ακούστο. Κατάλαβες. Αυτός ο άγνωστος γιατί δεν τα πήγε στην αρχή τότε. Γιατί δεν τα πήγε στην αρχή εφόσον τα είχε. Μα στα λόγια μου έρχεσαι. Στα λόγια μου έρχεσαι. Εντάξει. Στα λόγια μου έρχεσαι, Ζάχο. Τέλος πάντων. Είναι ορθομοφανέστατο. Εσείς άλλο λέω. Και είναι πρωτοφανές αυτό που γίνεται. Εγώ δεν μπαίνω στην ουσία. Λέω ότι δεν δέχεστε εσείς ή είστε. Αν σας βρει ένοχο στο οποιοδήποτε δικαστήριο και τις Χάγες να είναι σκευωρία, μόνο αυτό δέχεστε. Θα σου βάλω τις εκπομπές πίσω. Ναι. Μα δεν λέω για σένα. Όχι μόνο για μένα, που έβγαινα και συνοπαδί μου την πρώτη. Δεν έχω ακούσει την πρώτη ημέρα. Θα τη βάλω την εκπομπή. Θα τη βάλω εγώ την εκπομπή τώρα, στον διάλειμμα. Που θυμάμαι την πρώτη εκπομπή που έγινε όταν έγινε το θέμα, που βγαίναν όλοι και λέγανε: αν ο ΠΑΟΚ είναι ένοχος, να πέσει. Αλλά δεν είναι. Να πέσει. Αλλά δεν είναι. Πού το ξέρουν αν είναι ένοχος ή όχι. Από την πρώτη μέρα. Αποφάσισε τι θες να ακούς. Όχι, ρε φίλε. Είπες, άλλα λέγαμε. Τώρα σου λέω: λέγαμε, μου λες, λέγατε, αλλά δεν είναι. Για τον κόσμο το τέτοιο περνάω. Την περιέργεια ατμόσφαιρα. Ακούμε ραδιόφωνα. Τι γελάς. Τι έχετε να πάθετε. Δεν είναι κανένας. Τι έχετε να πάθετε κι εσείς. Δεν θυμάμαι ποιος το είπε. Και το Κας λέει του Μαρινάκη είναι. Αυτό που. Δεν είναι απίστευτο. Αυτό που έχετε πάθει. Εγώ ξέρω αθώος. Δεν φοβάται κανένα. Φυσικά και δεν φοβάται. Και απαντάει σε ερωτήσεις. Και θέλει να γίνει και δίκη γρήγορα. Και βγάζει τα στοιχεία που έχει. Η δίκη τη Δευτέρα θα γίνει. Καλά, τη δίκη τη Δευτέρα. Το ξέρω ότι θα γίνει τη Δευτέρα. Και να σου πω και κάτι. Επειδή λες για αθώους και θέλω να βάλουν γρήγορα την απόφαση. Όταν είμαι αθώος, λέω θέλω να δικαστώ. Όταν είμαι αθώος. Και η ΕΕΑ έκανε 15 ημέρες να βγάλει το πόρισμα. Τόσο κάνει, λέει. Τι να κάνει. Τόσο κάνει. Τόσο κάνει. Στον Άρη. Στον Άρη όταν καταδικάστηκε ο Άρης. Πού τι καταδικάστηκε. Έτσι είπε ο κύριος Παναγόπουλος. Μα είστε τρελή. Με τη Βέρεια για πολυδιοκτησία. Είστε τρελή, παιδιά. Εντάξει. Τώρα αν είναι τρελός ο κύριος Παναγόπουλος, okay. Okay. Χαρακτήρισε, έτρωσε προλίγο, χαρακτήρισε κάποιο, τον έκλεισε. Εντάξει. Λοιπόν. Άμα τον κύριο Παναγόπουλο να μου κάνει μήνυση, τον είπα τρελό. Ναι, δεν ξέρω. Γρηγοριάδη Ζαχαρίας, του Γεωργιώτη Βασιλίκη. Okay, να πάρει και την κασέτα, τον είπα τρελό. Okay, άμα θέλει να μου κάνει μια μήνυση. Ναι, δεν είναι εκεί το θέμα όμως. Ας να κάνει μήνυση. Έτσι, και αυτός ο ακροατής μπορεί να σου πει, με λένε τάδε, είπα την Μαρούπα Γαζοβιόλα, πως την είπε. Να μην κάνει μήνυση. Δεν είπα να τον κλείσει. Όχι, όχι. Απλά εσύ επειδή έχει τώρα το. Εμείς το χρεωνόμαστε. Να σου πω τώρα κάτι. Εγώ άνοιγα το κουμπί, δηλαδή και σε έκλεινα τώρα. Δεν σε πειράζει. Όχι, όχι. Κατάλαβες. Αλλά στον εαυτό σου δίνεις άλοθη. Και δεύτερη ευκαιρία στον ακροατή δεν δίνεις. Δεν είναι έτσι. Όχι, όχι. Εγώ είμαι ονοματεπώνυμο εδώ. Ονοματεπώνυμο είμαι εδώ. Ναι, και ο ακροατή. Μπορούσε να του πει, πε το ονοματεπώνυμο σου και να το πει. Άμα θέλει να πάρει μετά. Και θα του στήσω και συγγνώμη να πει Γεώργιος Κοντοβαζενίτης και λέω ότι Μαρούπα Χαζοβιόλα. Ναι, αλλά τον έκλεισε και το λες. Δεν θα πάω στα δικαστήρια. Τον έκλεισε και το λες. Δεν θα πάω στα δικαστήρια. Τον έκλεισε και το λες. Πρέπει να το ξέρει αυτό. Τον έκλεισε και το λες. Πρέπει να το ξέρει αυτό. Τον έκλεισε και το λες. Επαναλαμβάνω. Μπορούσε να το πει. Περίμενε, πε το ονοματεπώνυμό σου και κάτω. Άμα βγει και πει ονοματεπώνυμο και πει τη Μαρούπα ξανά Χαζοβιόλα, θα του ζητήσω συγγνώμη. Και πει λέγομαι Γεώργιος τέτοιο, να το τσεκάρουμε πώ λέγεται και να την πει Χαζοβιόλα. Οκ. Και μετά να πάρει ο καθένας. Εσύ που χαρακτηρίζεσαι με τον κύριο Παναγόπουλο τώρα είναι εντάξει. Εγώ λέω είστε τρελοί. Ναι. Είστε τρελοί, λέω. Τρελός είπες. Ναι, τρελός. Ωραία, να μου κάνει μήνυση. Να μου κάνει. Κύριε Παναγόπουλε, λέω ότι έχεις απίθμενο μίσος κατά του Άρη. Λογικό σε ένα σημείο. Εντάξει. Τον Άρη τον μπλέξει τώρα. Με τον Άρη ήταν. Μόνο για τον Άρη μιλάει. Δεν μιλάει. Για τον Άρη είπε. Ανακάλυψε απόφαση της ΕΕ που έπρεπε να ρίξει τον Άρη. Είσαι ενημέρωτος. Είπε τον Αρκούδη. Είσαι ενημέρωτος. Είπε, άκουτε ωραία, είναι πολύ ωραίο αυτό. Επειδή την έβλεπα και εγώ κάνω κατασκοπία. Είπε, μου είπε ένας δικηγόρος, τον είπε ένας άλλος, ένας δικηγόρος τον είπε άλλος, ότι ο Αρκούδης ζήτησε λεφτά. Δεν το λες καλά. Για πες το εσύ που το άκουσες καλά. Είδα, λέει, στο διάδρομο της ΕΕ.
να μιλάει ο κύριος Αρκούδης, λέει, με έναν πολύ καλό μου φίλο δικηγόρο. Ωραία. Ναι. Και είδα ότι. Μίλωσαν μεταξύ του. Είχαν έντονη, λέει. Λογομαχία. Ναι, ναι, ναι. Πήγα, λέει, και το ρώτησα, λέει, τι σου είπε. Και μου είπε, λέει, το λαμόγιο μου ζήτησε, λέει, λεφτά. Ωραία. Να χρηματιστεί δηλαδή. Ωραία. Έτσι είπε ο κύριος. Σωστό. Παναγόπουλο. Α, τώρα που θα τον σκίσει όμως, θα τον κάνει μήνυση ο άλλος. Κοιτάξτε, θα πρέπει να σκίσει ποιο, θα περιμένουμε να δούμε. Καλά, εντάξει, σίγουρα θα περιμένουμε. Γιατί χθες ο κύριος Αρκούδης τον έπαιρνε τηλέφωνο και ο κύριος Στομαίδης, τον έπαιρνε τηλέφωνο και ο κύριος Μπούζος. Ναι. Αν θυμάσαι, αν το βλέπεις, γιατί είδες. Το βλέπα, ναι. Και δεν το σήκωνα. Είναι μία η ώρα το βράδυ. Τι λες, ρε φίλε. Τώρα δηλαδή. Μία η ώρα το βράδυ, δηλαδή, σου μπορεί να υποβεβαιώσει. Δεν μου λες, εσένα κατηγορούνε. Και ξέρεις, ο Μπούζος είπε ότι. Ήξερε, δεν έβλεπε την εκπομπή ότι θα μιλήσουν για αυτόν. Το είπε. Ναι. Εσένα σου δώσουν τέτοια σοβαρή κατηγορία. Δεν θα κάνεις παρέμβαση. Εγώ λέω ότι οποιοδήποτε λέει κάτι τόσο σοβαρό. Ναι, εντάξει, δεν θα έκανες την παρέμβαση. Και εφόσον είσαι αθώος κατά τα λεγόμενά σου. Σωστό αυτό που λες, αλλά ο καθένας δεν αντιδράει. Ξέρεις τι είπε ο κύριος Εγώ θα το έκανα. Αρκουδέας, πώς εγώ το θα το έκανα, αλλά πρόσεξε, άλλο πώς αντιδράω εγώ. Θα συμβουλευτώ το δικηγόρο. Άξω, μου είπε. Αυτό έχεις δίκιο. Εγώ αν άκουγα θα το έκανα αυτό που λες. Αλλά στις ίδιες καταστάσεις οι άνθρωποι δεν αντιδρούν το ίδιο. Mm. Εγώ μπορεί να το έκανα έτσι, ο άλλος μπορεί να σηκωνόταν όπως έκανες εσύ που πήγες στον. Ραπτόπουλο. Ο άλλος μπορεί να κάνει απλή μήνυση για να τον αποδείξει να του πάρει τα σόβρακα. Ο καθένας αντιδράει διαφορετικά, Τάσο. Δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Όλα τα δάχτυλα λέει του χεριού δεν είναι το ίδιο. Εντάξει. Ναι, Ζάχο. Ναι. Να δούμε πώς θα αντιδράσει ο κ. Αρκούδης και θα δούμε αν μπορεί να τα αποδείξει αυτό ο κ. Παναγόπουλος. Και εγώ, αν ήμουν να με πει, το είπε sorry, αν είπε τέτοιο πράγμα πραγματικά, γιατί είχα χαμηλή την ένταση, άκουγα αποσπασματικά, δεν θέλω να λέω ψέματα. Αν είπε κάτι τέτοιο για τον Άρη, και εφόσον δεν ισχύει, πρέπει να τον κάνει μήνυση. Κοιμάσαι, Καρυπίδη, κάντον μήνυση αυτόν τον άνθρωπο τελικά. Κάντον μία μήνυση, μία αγωγή. Μια αγωγή κάντων αυτόν τον άνθρωπο. Έχει τελεσυνδικήσει 30 φορές η υπόθεση μας. Μήπως δεν γνωρίζεις ότι. Ναι. Μήπως δεν το γνωρίζεις εσύ ότι έχει συμβεί αυτό. Ότι τον έχει κάνει ο Καρυπίδης τέτοιο. Όχι, ότι ο Άρης καταδικάστηκε. Και αθώθηκε γιατί. Και δεν ίσχυσε η ποινή γιατί είχε συμμετοχή στην Αλφα Εθνική. Έτσι είπε ο κ. Παναγόπουλος, δεν το λέω. Δεν ξέρω, δεν βγάζω νόημα από αυτό. Ναι, μήπως δεν το γνωρίζεις. Δηλαδή ήταν και οι δύο στην Αλφα Εθνική. Πήγε η υπόθεση Άρης Βέρεια για πολυιδιοκτησία. Ναι. Στην ΕΕΑ. Ναι. Η απόφαση λοιπόν, όχι η απόφαση, η εισήγηση ήταν καταδικαστική. Mm-hmm. Δηλαδή βγήκε ένοχος. Ο Άρης. Ναι, με τη Βέρεια. Και δεν ίσχυσε η εισήγηση ή η ποινή, αν θέλεις. Για ποιο λόγο? Γιατί λέει, έτσι είπε αυτός ο κ. Παναγόπουλος. Ναι, γιατί λέει, είχα συμμετοχή στην ΑΕΑ. Επειδή... Κάτι άλλο δεν είπε. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ τώρα με την ΞΑΔ είναι στην Ελλάδα. Σου λέω τι είπε. Όχι, σου λέω. Εγώ δεν μπορώ να το ξέρω. Δεν έχει νοητική. Αγόρι μου καλό, δεν μπορώ να το καταλάβω. Και ο ΠΑΟΚ με την ΞΑΔ και, και τώρα δεν έχει λογική, όπως λέει ο κ. Μπαρτάκος, πώς το λένε. Πού το καταλάβω. Ξέρεις γιατί. Πρώτη φορά ξέρεις γιατί δεν έχει λογική. Και δεν ισχύει όλο αυτό. Γιατί κανένας πρόεδρος, κανένας μεγαλομέτωχος, κανένας παράγοντας διοικητικός του ΠΑΟΚ δεν έχει στην κατοχή του μετοχές της ΠΑΕ ΞΑΔ. Δεν παίζει ρόλο. Και από το τρίπτυχο. Των εταιριών που κατηγορεί ο Ολυμπιακός, δεν προκύπτει κανένα αποδεικτικό στοιχείο. Αυτό θα το αφήσουμε τα. Αυτό είπε ο κύριος Μπαλτάκος. Αυτό περιμένουμε να το καταλαβαίνεις. Αυτό περιμένουμε το τύπο κύριος Μπαλτάκος. Υπάρχει και από την άλλη, από την άλλη πλευρά λένε άλλα, άλλοι. Εγώ δεν υιοθετώ τίποτα από τις δύο, είπα τα δικαστήρια. Και από την πρώτη μέρα σου είπα, δεν θα βρούμε εδώ άκρη, ό,τι και να γίνει στην Ελλάδα. Ας πάνε όλα τα στοιχεία αυτά σε ένα ευρωπαϊκό δικαστήριο, στο ΚΑΣ, στο ΜΑΣ, στο ΠΑΣ, Γιάννενα, και ό,τι βγει να το δεχτούν όλοι όμως, έτσι. Όχι άμα βγει υπέρ μας, νίκησε η δικαιοσύνη, έλαψε, και αν βγει κατά μας, είναι του Μαρινάκη. Εδώ μου στέλνει ένα μήνυμα ένας φίλος και λέει ότι ο Συγγελίδης είναι μεγαλομέτωχος της Ξάδης. Ναι. Και ο αδερφός, λέει, Συγγελίδη, είναι μέτωχος, λέει, του Ολυμπιακού. Πρώτου βαθμού συγγένεια, λέει. Μέσα. Ούτε τριγωνικές, ούτε τίποτα. Άρα να σου κάνει και ο ΠΑΟΚ για πολυδιοξία. ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός και Ξάδη. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα 10 και 10 πήγε, Τάσο. Έχουμε κάνει ούτε ένα διάλειμμα, έτσι. Θα φάμε ξύλο. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα, θα ανοίξουμε τις γραμμές, δεν είπαμε τίποτα. Πανικός, εντάξει, αλλά γίνονται αυτά τα πράγματα, έτσι. Ράδιο Μαρμίτα είμαστε εξάλλου, στο Λίμπερ 107,4. Επιστρέψαμε μετά το ένα και μοναδικό διαφημιστικό διάλειμμα που κάναμε. Στο Λίμπερ 107,4 βρισκόμαστε. Τάσο Στρέγγια, Ζάχος Ντούλινγκ πίσω από τα μικρόφωνα. Μέχρι τις 11 θα είμαστε παρέα σας. 23-12-87-38, δεν είπαμε τίποτα βέβαια. Προλάβαμε να πούμε τίποτα. Αυτό που ζείτε. Και εσείς και φίλοι σε Ολυμπιακή είναι η αρχή. Είναι η αρχή που έχει γκρεμιστεί η πρασινοκοκκινοκίτρινη παράγκα των τελευταίων 40 ετών που είχε πασαλόπηξει στα θεμέλια του ελληνικού ποδοσφαίρου. Επιτέλους. Γράφει, Χρήστο, γράφει. Λοιπόν, εγώ είναι η άποψή μου και νομίζω ότι θα έπρεπε να χαίρεστε εσείς οι φίλοι του Άρη για όλα αυτά. Γιατί αν κάποια στιγμή θα είστε έτοιμοι αγωνιστικά. Σωστό είναι αυτό που λες. Διοικητικά. Οικονομικά, διοικητικά. Αγωνιστικά, διοικητικά και οικονομικά να διεκδικήσετε πρωτάθλημα
τίτλους, κύπελο, double, διάκριση στην Ευρώπη κτλ. Θα τα βρείτε όλα αυτά μπροστά σας από την ομάδα του Ολυμπιακού. Άμα θέλουμε να τα κάνουμε αυτά, ο δρόμος σου είναι γνωστός, είπαμε. Πρέπει να πάρουμε την ΕΠΟ, τις ενώσεις, δανεικούς, ομάδες δικές μας. Ο ΠΑΟΚ δεν πήρε. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει εύνοια από την ΕΠΟ. Χωρίς 8 θα παίξει, Λάρισα τώρα. Το επόμενο έχεις δίκιο. Λάρισα. Χωρίς 8 θα παίξει. Ο Κούγιας εισηγήθηκε να πέσει ο ΠΑΟΚ. Τι σχέση για αυτό. Χωρίς 8 παίζει. Τι σχέση για αυτό. Χωρίς 8 παίζει. Και εσύ πήγε στο Ολυμπιακό ένα ξεβράκωτο. Χωρίς ένα. Χωρίς το Σάσα τον καλύτερο σου παίκτη. Αυτό ήταν. Χωρίς τον βασικό σου τερματοφύλακα τον Κουέστα. Τραυματία ήταν. Χωρίς τον Μπρούνο Γκάμα. Τραυματία. Δεν έπαιξε το κύπελο. Ναι, στο κύπελο δεν έπαιξε. Και με πολλούς μέσα στον αγωνιστικό χώρο ματιαγμένους. Όπως και στο πρώτο μάτς. Όλοι ήταν. Όλοι τα ματιαγμένοι. Χωρίς 8 βασικούς. Και χωρίς τα τσικό του Όφη δεν έχω παίξει πάντως. Εγώ θέλω. Δεν έχω παίξει. Όταν τα καταφέρω να παίζω με Όφηδες, Πασγιάννηδες, Πανετολικούς, Δράμες, Καβάλες. Εόφηδες, Λάρισες, να έρχονται και να παίζουν με τα τσικό, τότε θα διεκδικήσω πρωτάθλημα. Τον κανονικό τον Όφης είμαι στην έδρα σου, δεν μπορείς να τον κερδίσεις. Ναι. Και από τη Λάρισα κέρδιζες 2-0 στο 12 και κάνεις κλαρίνο. Σωστό είναι αυτό που λες. Όταν ήταν ο Ολυμπιακός όμως και παίζανε. Ποιος Ολυμπιακός? Όταν ο Ολυμπιακός έπαιζε ο Λεβαδιακός και πήγε στο Καραϊσκάκι χωρίς 10, έλεγες καλά, είναι δυνατόν. Πώς γίνεται όλοι με τον Ολυμπιακό να είναι έτσι. Ναι, μου λες. Φώναζε. Ο Παναθηναϊκός που πήγε. Ναι, φώναζε. Που πήγε χωρίς τον Μακέτα. Χωρίς τον Κουρμπέλη, χωρίς τον Μακέτα, χωρίς τον Ισούα και έπαιξε με την ΑΕΚ. Τώρα τι σημαίνει αυτό δηλαδή. Έχει μάτς κυπέλλου μπροστά. Ότι είναι ομάδα της ΑΕΚ. Όχι, βέβαια, μάτς κυπέλλου. Έχει μάτς κυπέλλου. Μάλιστα. Δεν έχει. Μάλιστα. Και ο Παντελίδης που τον ήμουν. Εσύ δεν είχε μάτς κυπέλλου. Εσύ δεν είχε μάτς κυπέλλου τώρα Τετάρτη. Γιατί έπαιξε ο. Βλακία του για μένα. Ε? Γιατί αυλακία του. Με τον Ολυμπιακό δεν ήταν αυλακία του. Είχαμε μάτς κυπέλλου μετά με τον δεν Ολυμπιακό. Είχες. Όχι. Βέβαια. Δεν είχε. Όχι. Πριν είχε. Πριν είχα. Πριν είχα. Με την Ξάδ. Πριν είχα. Πριν. Πριν. Και δεν έπαιξε ο Γκάμα. Ούτε με την Ξάνθη. Ούτε με την Ξάνθη έπαιξε ο Γκάμα που ο στόχο μου είναι το κύπελο. Δεν έπαιξε. Αλλά εσύ ήθελες τραυματία να το βάλουμε τραυματία με τον Ολυμπιακό. Δεν γίνεται αυτό, ρε φίλε, συγγνώμη δηλαδή. Δεν γίνεται. Δεν το θυμάμαι αν είχε πριν ή μετά. Δεν έπαιξε. Βάλ το 0-1 να έπαιξε. Όχι αν έπαιξε. Αν είχε πριν, αν είχε και μετά. Πριν είχε. Δεν το θυμάμαι. Λοιπόν, έλα, πάμε. Οι γραμμές γέμισαν πάλι. 23-10, 2-87 και 3-4. Κοιτάξτε, το συνηθίστε. Τι να συνηθίσω. Να βλέπετε τον ΠΑΟΚ πρωταθλητή, κυπελόχο, νταμπλόχο. Καλά, μα είσαι ο μάγκας. Δεν το λέω εγώ, το λένε. Άμα μπορείς, βέβαια. Το λένε οι κατακτήσεις των τελευταίων τίτλων, ναι, που ο ΠΑΟΚ καταφέρνει και φέρνει επιτέλους στη Θεσσαλονίκη. Μαγκιά σου. Διαφημίζεται η πόλη μας. Σίγουρα. Δοξάζεται η Θεσσαλονίκη μας μόνο από τον ΠΑΟΚ. Μαγκιά σου, αλλά μην θέλετε να μας πείσετε, που και πέρσι το έκανε. Δεν θέλουμε να σας πείσουμε. Να μας πείσετε με το ζόρι ότι εσείς είστε το λευκό σακάκι μες στον υπόνομο. Άκου λίγο. Και είστε του κατηχητικού και όλοι οι άλλοι είναι οι διάβολοι. Οι άλλοι όταν τα παίρνουν οι άλλοι είναι οι διάβολοι. Και εσύ είστε τα αγγελάκια. Πρόσεξε λίγο, Ζάχο. Ναι, δεν γίνεται αυτό που μας λες. Λοιπόν, αγγελάκια. Ναι. Και. Εντάξει, πώς θα το πω. Και άγιοι. Ιδίως στο ελληνικό ποδόσφαιρο δεν μπορεί να υπάρχουν. Α, μπράβο. Έτσι θέλω. Από εκεί και μετά. Ναι. Υπάρχει κάτι το οποίο το γνωρίζουμε όλοι μας. Ότι στο ελληνικό ποδόσφαιρο για να κατακτήσεις ένα τίτλο, καταρχήν πρέπει να έχεις δύο εντεκάδες. Αυτό, σωστό είναι αυτό, αυτό εδώ ο ΠΑΟΚ προσπάθησε να το κάνει εδώ και μια επταετία. Με δεκάδες εκατομμύρια ευρώ. Πρέπει να έχει και καλή ομάδα. Με δεκάδες εκατομμύρια ευρώ που δαπάνησε ο Ιωάννης Αβίδης, με άστοχες επιλογές, με πάρτι μανατζάρεων. Πάρτι, πάρτι, όταν λέμε πάρτι, πάρτι. Αυτά είναι σωστά που λες. Όλα αυτά τα τελευταία είναι εκατομμύρια των ευρώ, φίλε Ζάχο. Μετά πρέπει να κάνεις κάποια άλλα πραγματάκια μέσα στον ελληνικό χώρο. Εγώ δεν σου είπα ότι δεν έχει καλή ομάδα ο ΠΑΟΚ, έτσι. Έτσι. Δεν σου είπα αυτό και τα παίρνει με διετσία. Δεν σου είπα τέτοιο πράγμα. Και είπα το ένα όμως χρειάζεται και θεωρώ, τα παρελκόμενα. Και θεωρώ ότι τα 35 από τα 44 πέτσινα του Ολυμπιακού με τον τρόπο που τα πήρε δεν έχουν καμία σχέση με τους 4 τελευταίους τίτλους που πήρε ο ΠΑΟΚ. Θέλω να πιστεύω ολοκάθαρα. Τα 44 και ο Ολυμπιακός, τα παλιά, βάζει και τα παλιά, βλέπω, έτσι. Έχει 44, λες γι' αυτό. Και τα δικά σου τα παλιά τα βάζει. Εσύ ναι. Τα δικά σου τα παλιά τα βάζει. Εσύ τα βάζει, τα δέχεσαι, όντως. Γιατί άμα είναι και ο Ολυμπιακός, δεν έχει 44. Και με τα παλιά που βάζω, ρε φίλε, 10 τίτλους έχω εγώ, 4 εσύ. Αυτό είναι αυτό που λες. Δυστυχώς. Πάμε στις γραμμές. Δυστυχώς αυτό έχεις δίκιο. Ευτυχώς. Πάμε, καλησπέρα. Έλα, φίλε, καλησπέρα. Χαίρετε. Γεια σου. Κάτι να ξανακάνω την ίδια τρίπλα. Ήταν πέναλτι, ρε, το Παναθηναϊκό ή όχι. Ντρολίνγκ, κοίταξε να δεις. Αυτομένος σου κατά του ΠΑΟΚ. Ενώ εσύ έχεις δίκιο. Αυτομένος σου κατά του ΠΑΟΚ, ξεχνάς και τους ποδοσφαιρικούς κανονισμούς. Ποιοι είναι? Δεν θα παίξει Λάρισα με 8 παίκτες. Με πόσους θα παίξει? Με πόσους?
Όμως ξέρεις γιατί δεν θα παίξει, το ξέρεις. Γιατί έβαλε προφανώς όλους τους τιμωρημένους να εκτίσουμε τον ΠΑΟ. Δεν τους έβαλε η Λάρισα, φίλε Τρούλη. Α, οι δύο τελευταίες αγωνιστικές. Η ΕΠΟ τους έβαλε. Δεν έχει επιλογές οι ομάδες τις τελευταίες τρεις αγωνιστικές να κάνει επιλογές. Ωραία, σωστό. Το δέχομαι, το παίρνω πίσω. Το καταλαβαίνω. Άρα λοιπόν, μην βγαίνεις στο ραδιόφωνο και λες ότι θέλει. Έχεις δίκιο. Όφη που είχε την επιλογή, για πες μας, πού τους έβαλε. Καταρχήν, η επιλογή. Όφη σε πια. Όχι, σε ποια αγωνιστική είναι. Με τον ΠΑΟΚ, ήταν την προηγούμενη. Ωραία. Γιατί έβαλε και του ΠΑΟΚ, ήταν την προηγούμενη. Ωραία. Λοιπόν, η απάντησή σου όμως, η απάντησή σου όμως, είναι τρίπλα, πας σε άλλο θέμα. Εγώ σου σε ρωτάω συγκεκριμένα στο θέμα που έθεσες. Σου είπα ότι... Λες για τη Λάρισα. Σου είπα... Κάνεις την προπαγάνδα σου, βλέπεις ότι δεν περνάει. Και πάμε στο λόγο τώρα. Όχι φίλε, το μου το έστειλε. Όχι, να παραδεχτείς ότι έκανα λάθος. Είπα ότι έκανα λάθος, ωραία. Πες μας εσύ που λέω. Αλλά δεν παρακολουθώ όμως, κοίταξε, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι. Ωραία, εγώ το λέω, έκανα λάθος, τρεις φορές. Έκανα λάθος, έκανα λάθος, έκανα λάθος. Πες μας τώρα εσύ, Όφη που είχε τη δυνατότητα, γιατί τους έβαλε και τους έξω με τον ΠΑΟ. Θα σου απαντήσω εγώ για τη δυνατότητα του Όφη. Άμα δεις το πρόγραμμα του Όφη, φίλε μου, στις επόμενες τρεις αγωνιστικές, θα καταλάβεις γιατί ο Όφη επέλεξε να φύγει στο ΠΑΟ που είχε. Τι λες ρε φίλε. Δηλαδή τι θα τους έκανε, θα τους έβαζε. Σοβαρά μας μπλας, τα ίδια έλεγαν και Ολυμπιακοί. Τι να κάνω, έλεγε ο Ολυμπιακός. Τι να κάνω, έλεγε ο Ολυμπιακός, ο Λεβαδιακός. Δεν υπήρχε, πρόσεξε να δεις, δεν υπήρχαν τότε αυτοί οι νόμοι. Τι λες, οι νόμοι τότε ξέρεις πως ήτανε. Όταν συμπληρώνες κίτρινες, ήταν η επόμενη αγωνιστική αναγκαστικά. Όχι, αυτό είναι πρόβλημα. Εδώ, πάλι κάνω λάθος, δεν άλλο πως τους άλλαξα τα τελευταία δύο χρόνια. Αυτό για τις τέσσερις αγωνιστικές που έχεις τέτοιο, έχει δύο χρόνια, αυτό μας λες. Δύο χρόνια έχει, ναι! Τι λες ρε φίλε, τι λες ρε φίλε. Επός είπε, για το, πάλι αδιάβαστο σε πιάνο τρούλι. Καθόλου αδιάβαστος. Πάλι αδιάβαστο σε πιάνο. Άλλο σου λέω εγώ, άλλο λες εσύ. Δεν λέω για τις δύο τελευταίες αγωνιστικές. Λέω ότι όταν συμπληρώνει, δηλαδή τρίτη αγωνιστική συμπληρώνει ο Σάσα τέσσερις κάρτες. Δεν έχει δικαίωμα μέσα στις επόμενες τέσσερις αγωνιστικές να επιλέξει ο Μάτσος. Δεν υπάρχουν τέσσερις αγωνιστικές επόμενες, φίλε Τρούλι. Υπάρχουν τρεις. Πώς θα διαλέξει δύο από τις τέσσερις. Μα δεν σου μιλάω για το τέλος ρε φίλε, την τρίτη αγωνιστική σου λέω, την τέταρτη, έχει τέσσερις, παίρνει σε κάθε αγωνιστική μία κίτρινη. Παίρνει στην πρώτη αγωνιστική κίτρινη, στη δεύτερη κίτρινη, στην τρίτη κίτρινη, στην τέταρτη κίτρινη. Εγώ, λοιπόν, να σου απαντήσω, εγώ σου απαντάω με ένα εύλογο συμπέρασμα. Ναι. Ο Όφη διάλεξε το δυσκολότερο παιχνίδι για να βγάλει εκτός τους παίκτες με το της ομάδας. Σωστό, σωστό. Εσύ όμως, εγώ εκεί θέλω να καταλήξω. Ναι. Εσύ όμως βγήκες τώρα λαλίστατος να μας πεις ότι η Λάρισα θα είναι με 8 παιχνίδια στο ΠΑΟ και τι και έτσι κι αλλιώς. Ο Σύρο για την Λάρισα, το κάνει 10 ομάδες που πάρανε. Μισό λεπτό, όταν βλέπεις ότι βγαίνει ο ακροατής και σε κολλάει στο τοίχο, θα φτάσεις μέχρι και το πάνω. Δεν μ' απαντάσεις όμως. Μέχρι και το... Άσε με λίγο να ολοκληρώσω. Ναι, ναι, όχι. Θα φτάσεις μέχρι και το πανό πάλι της δεκαετίας του 80. Όταν στριμώχνεσαι αρχίζετε τα αφορόγια. Όχι φίλε, σου απάντησε ότι έκανα λάθος. Εσύ όμως δεν δέχεσαι τώρα. Ωραία. Είσαι αυτή που την πιωτήρωση. Ξέρεις τι λέγανε λεπτάκι, σε ένα μάτσο καμένε. Τα ίδια λέγανε ακούσεις τώρα. Σε ακούσαμε, σε ακούσαμε, θα ακούσεις. Το ίδιο λέγα και ο Ολυμπιακοί. Σε ένα ο Λεβαδιακός τι σου έλεγε. Ρε φίλε με εγώ θα απαντήσω. Να μην τους έλεγε. Λίγο κάτι. Λοιπόν Ζάχο. Ναι. Παίζεις το σημαντικότερο μάτς της χρονιάς σου, θεωρώ. Για μένα ναι. Βάσει στόχων. Για μένα ναι. Τι είπες προ λίγο. Τι είπα. Κακός που έβαλε μέσα τον Μπρούνο Γκάμα. Εξαχθές άμα άκουσες. Κακός που έβαλε τον ένα, τον άλλο, τον παράλληλο. Έπρεπε να κάνει rotation για μένα. Για ποιο λόγο. Εναλλακτικές. Τον ίδιο στόχο λοιπόν. Δηλαδή ότι ο ΠΑΟΚ είναι πολύ καλύτερη ομάδα και ποιοτικά. Αυτό ρε Τάσο. Γι' αυτό λοιπόν ο Όφη έκανε αυτό το rotation των 5-6 ποδοσφαιριστών. Καλά έκανε ο Όφη. Καλά έκανε ο Όφη. Δεν ακούσα. Καλά έκανε ο Όφη. Α, τι λέω εγώ όμως. Όταν τα έκαναν οι άλλοι στην Παντοκρατορία του Ολυμπιακού. Οι άλλοι, όλοι πέσαν, όχι, όχι. Λέγατε, κάνεις, καλά ρε φτιάχνω όλοι να βάζω. Και εγώ το έλεγα. Ανώμη μα και εγώ πέτε σήμερα. Ξέρεις γιατί κάνεις ανώμη εγώ συγκρίσεις. Αυτό, αγνώμια είναι αυτή. Ναι, ξεχωρά, και θα σου πω γιατί. Να μου πεις. Ο Ολυμπιακός ξεκινούσε το πρωτάθλημα και είχε 42 βαθμούς αυτός και 0 όλοι οι υπόλοιποι. Ξέρεις γιατί. Είναι 7 ομάδες, 14 μάτς. Επί 3 είναι 42. Δεν τα σου, δεν σχολιάζω αυτό. Σωστό είναι αυτό που λέω. Τα δικά μου να απαντήσω κι εγώ κάτι. Έχει 5 γραμμές. Παραβλέπεις πάλι το γεγονό.
Και το κάνεις επίτηδες νομίζω. Ο, τίποτα δεν κάνω. Ότι ο νόμος έλεγε οι κίτρινες πάνε στην επόμενη αγωνιστική αναγκαστικά. Αυτό έχει αλλάξει τα τελευταία δύο χρόνια. Αυτό το παραβλέπει. Δες το λίγο. Εύκολο να το βρεις. Έχει πάρει και τον έτο αυτούς που όταν συμπληρώσει τις επόμενες τέσσερις αγωνιστικές να διαλέξει όποια θα εκτίσει. Έχει πάνω από 10 χρόνια. Πάνω από 10 χρόνια. Όχι, εντάξει, εσύ είσαι η δομή. Εντάξει, οκ. Έγινε. Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Γεια σου, σου λέω, θυμάμαι Κόκε, θυμάμαι Νέτο που συμπληρώνανε, μην πω κι άλλο. Και κάτι ακόμα να ξέρετε, στη διαδικασία των play-off, μόλις τελειώσει η αγωνιστική περίοδος. Μα γι' αυτό και είναι φταίες, αναγκαστικά λοιπόν, πάει αυτό το πράγμα να εκτίζεσαι, τι να δεις. Στα μούτρα σου αυτό που μου έδειξες. Πέντε είναι. Ναι, δείξτε το. Άρα... έτσι το έδειξε. Όχι, έτσι έκανα. Τώρα σου έλεγα. Εμένα ήταν. Έχει κάμερα εκεί. Έχει κάμερα. Ναι, βάλει την κάμερα. Πάρε, τώρα πάρει μια κανονική. Να έχει να μην. Γεια σου. Έλα, φίλε, καλησπέρα. Δεν θα μιλήσουμε για μπάλα σήμερα. Η πλάκα ποια είναι, παιδιά. Ναι. Το λέω τα πάντα τώρα γυαλιά φοράει, πραγματικά ρε παιδί. Αυτό ήταν με το μια φάση έλειπε σε εκείνη την μέρα. Λίγο ο φίλο να μα δώσετε κάτι. Ούχα. Και του λέω ρε, εσύ μην λε το Βαρούχα αυτό που λέτε τώρα. Γιατί ο Βαρούχα σήμερα λέει κατά. Ναι. Ο Βαρούχα είναι καθηγητή διαιτησία άλλο. Εσένα θα σου πω ότι βλέπει με κίτρινα γυαλιά. Λέω εντάξει, με έχει μένει αυτό το θυμάμαι όταν μου λέγε. Εγώ λέζερ θα κάνω. Θα κάνω. Σκελετό. Εννοείται. Το σκελετό είπα και. Βέβαια τα κίτρινα από πάνω. Και τα πλαϊνά αυτά εδώ που κάνουν στα αυτά και μπορεί να κάνει. Είχα ασπρόμαυρα γυαλιά όμω, δεν το πιστεύει. Ναι, τα προηγούμενα ήταν ασπρόμαυρα. Κιτρινοκόκκινα πρέπει να τα κάνει. Και το μηχανάκι μου ασπρόμαυρο ήταν, ναι, έτσι. Ναι. Έλα, πάμε, φίλε, καλησπέρα. Συγγνώμη για την αναμονή. Έλα. Αν μα, θα ρωτήσω με το πώ. Σιγάρε, φίλε. Και με αγαπάνε υπόψη. Δεν μου λε την προϊστορία αυτή του Πάου και τα Λιγάβρο. Πού τη διάβασε, στο ίντερνετ, δεν διάβασε. Τι θυμάμαι κιόλα, την έζησα, ρε φίλε, από το 98 μέχρι το 10. Ναι, παιδί μου, άμα ήθελε την πληροφορία στο ίντερνετ, δεν θα τη διάβαζε. Σωστά. Τι κατά καιρού για την ομάδα σου. Δεν θυμάσαι που είχα βγει και πιο παλιά και σου έλεγε για τι καταγγελίε. Το είχε πει. Ναι, το είχε πει. Κάνα μήνα αυτό περίπου. Και μα κορόιδευε τότε και ερασιτέχνε μα. Το ένα μα έλεγε. Τώρα αρχίζουν βγαίνουν ξανά στη φόρα αυτά. Και να σου πω γιατί δεν είναι πια υπό εισαγγελέα καλά και δεν είχαν ένομο συμφέρον. Δικό του συμπέρασμα του εισαγγελέως. Ναι. Δεν δικάσει. Ενώ ήσασταν ενοχή. Εγώ να δεχτώ την έτσι. Άρα. Δεν θα και να βγεις αύριο και να πεις. Εκεί γι' αυτό βρίσκεσαι, Ζάχου. Να ξέρουμε τι λέμε. Δηλαδή, ο Άρης καταδικάστηκε από την ΕΕΑ, αλλά δεν είναι σκληρό. Ναι, αγόρι μου, από αυτή την επιτροπή. Ωραία. Τώρα που χειροκροτείται. Ο κύριο Αρκούδη. Ναι, Ζάχο, δεν μπορεί να τιμωρήσει η ΕΕΑ. Έχει εισηγηθεί η πόρισμα από. Ναι. Λοιπόν, άρα λες εσύ ότι ο Άρης. Επίση, δεν το λέω εγώ, αγάπη μου. Το λέει το ίντερνετ. Άσε με, θα σου δώσω την ίδια απάντηση. Άκουσε με. Δημοσιογράφος δεν είναι. Άμα είμαι δημοσιογράφος, μπορούσα αυτή τη στιγμή να σου απαντήσω. Γιατί τι θυμάμαι από το ερασιτεχνικό σωματείο. Λέει, εγώ αυτό θυμάμαι. Για να δεις ότι αδιάβαστος δεν είμαι. Προλίγο δεν το ήξερες. Στάσου ρε. Όχι ρε, το είπα. Προλίγο σου έλεγα εγώ. Την προηγούμενη φορά του το είπα. Καλά δεν μου έλεγες πριν το διάλειμμα. Συγγνώμη, ένα λεπτό. Δεν μου είπες ότι το έκανα από το μυαλό μου και ο Παναγόπουλος το έκανα από το μυαλό του. Κατά δίκη σου είπα. Κατά δίκη δεν. Το Κώστα, την προηγούμενη φορά το είπες πριν καμιά εβδομάδα το είπες. Ναι, παραπάνω. Ένα μήνα. Αυτό που είπα τώρα σου το έχει. Μου είχε πει ότι δεν θυμόσουν ακριβώ. Τώρα δεν θυμάμαι. Μου είχε πει κάτι για τον ερασιτέχνη. Μου είχε πει ότι δεν θυμάσαι την ίδια κατηγορία. Ναι, το ήξερα. Μάλιστα. Ο Άρης την κάμα έθνη. Αχώ. Το είπαμε. Δεν ήταν. Βρεθήκατε, είπαμε, ενοχή. Στο ίντερνετ. Στην αναφορά του θέματος. Δεν είμαστε επαγγελματικοί. Απλώ τα τρίκαλα δεν είχαν ένομο συμφέρον κατά σκεπτικό του εισαγγελέα. Τόσο λέω. Θα βγάλω το τεκμήσι. Βάλω του detectives, βγάλω του ρεαπού. Τι θα βγάλω, εγώ θα αποχωρήσω αν το βγάλω. Βρεάστο να βγει τώρα, κοίταξε. Εγώ σα είπα. Εγώ φεύγω, θα σχολάσω σήμερα. Άμα βγει ο βαθύλακο, αντίο. Άσε ρε φίλε τώρα. Είναι δήλωση που είναι για πολύ καιρό. Εδώ πέρα τέτοιο. Μίση και πάθεια. Να σε βγάλω το Βασιλόπουλο, ρε φίλε, να μιλήσει ο Βασιλόπουλο. Και τον Κόλκα. Τι έχουμε από Ζάχο, εμεί δύο πράγματα να ξέρει με τη στάση μα. Είτε χάσουμε το πρωτάθλημα, είτε το και με φέτο. Ναι. Πρώτον, απαλλαχθήκαμε από το πρωταθλητέ Αυγούστου. Αυτό ούτε κατά δεύτερο από το Ρουφιάνο του. Αλλά τώρα αυτό... το που πάει. Ναι. Θα το πει κανεί πλέον γιατί είμαστε. Πώς λέμε στα μαχαίρια. Πώς λέμε τη Βέρεια. Γιατί είμαστε στα μαχαίρια. Πώς λέμε τη Βέρεια. Η Βέρεια, α πούμε, είναι το προσωνύμιο. Ναι, δεν, ναι, είναι ναι, ναι, του... δεν είναι η βασίλισσα του αυτοκράτο. Δεν είναι αυτοκράτορα τώρα. Εντάξει. Αγόρι μου, εγώ είπα από τι απαλλαχθήκαμε εμεί πλέον. Τώρα το τι λε, εσύ είναι δικό σου. Εγώ σου απάντησα, πιστεύω τώρα. Δεν είσαι πρωταθλητή Αυγούστου. Και πελούχο Αυγούστου. Σιγά σιγά να χωριέσαι. Θα πάρει λίγο χρόνο το συμπεριστή. Κάνε ένα. Ρε το κοτσαρί. Καλύτερα συνέχεια. Μα έλανε ο Αλίτη. Γεια σου, ρε κότσο, γίγαντε. Έλα, πήγαινε γιατί καθίζει το σκυλί. Λέντι. Καλησπέρα. Μένω Μαρίδα, φίλε. Έλα, φίλε. Έλα,
Χαρακτηριστικό από Παπαμπρίζα και όχι. Να ξέρει, Θόδωρε, άμα θε, πιστεύει, με το που άκουσε φωνή σου, μου κάνει τέτοιο με το ψαλίδι, κόψτον. Έτσι μου έκανε. Να ξέρει. Δεν ξέρει, Ελπιδή, νομίζω ότι πα να βάζει διαβάλματα στο σιωπηρό. Μπράβο, καλά σε κάνει και σε κράζει. Καλά σε κάνει και σε κράζει. Πάμε, πάμε. Σήμερα, ναι, όχι, ρε παιδιά. Αλλά πάμε για μπάλα, άντε. Πάμε μπάλα. Για μπάλα, ναι, πάμε. Για το μάτσα αύριο θα μας πει. Δεν είπαμε τίποτα. Θα μιλήσω για μας, γιατί εσύ μιλάς μόνο για την ΕΕ. Εγώ τι. Λοιπόν, να πω για μας ότι δεν παίζει ο Μάτος και τα λοιπά. Μάλλον το πώς έπαιξε ο Βιερίνια δεξιά, υπερτή. Παντός ο Δόνης έχει πρόβλημα. Στο ότι δεν παίζει και ο Ινσούα. Δεν ξέρω αν πέρασε την ίωση. Δεν ξέρω αν ξεπέρασε την ίωση που είχε ο Μάτος. Είχε μια ίωση που είχε κολλήσει από το. Είναι όμως αποστολή ο Γιάννου. Ναι, είναι. Όπως υποτίθεται ο ΠΑΟΚ, όταν θα κατεβεί ο Βιερίνια, όταν θα κάνει το overlap, και δεν μπορεί να σου, γιατί ο Ινσούα είχε και πολύ καλά ανεβοκατεβάσματα. Είναι και καλός αθλητής γενικά. Και είναι και μια μεταγραφή την οποία δεν ξέρω γιατί δεν την κάναμε. Ακούστηκε πολλές φορές ότι θα έρθει στο Πέλκα. Είναι Γιάννουλης όμως στην αποστολή και Πέλκα. Είναι και ο Πέλκα, τώρα δεν ξέρω αν θα ξεκινήσει με επίσης βάρη με Πέλκα στο 10. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα ξεκινήσει με Μαουρίσιο, ο οποίος έχει αρχίσει και φτιά σιγά. Στο δεύτερο ημίχρονο φυσικά να μου πεις τώρα δεν είναι δείγμα, αλλά είναι ως ένα βαθμό, γιατί βλέπεις τώρα τα 5-6 παιχνίδια του Μαουρίσιο, αρχίζει και βρίσκει ρυθμό. Και όταν παίζει ο ΠΑΟΚ με σωστή ανάπτυξη από πίσω και δεν παίζει με 3 αλλά με 4 κανονικά, οι οποίοι ανεβαίνουν και οι δύο, δηλαδή παίζει με 4-2-3-1 επιτέλους, τότε βλέπεις και έναν άλλο Μαουρίσιο. Είναι πολύ καλό στο 8 ο Μαουρίσιο, είναι μετρονόμος. Ποιο θέλεις μπροστά, Πέλκα ή Σφιντέσκι θες μπροστά? Πέλκα λέω, Ακμπομ ή Σφιντέρσκι? Σφιντέρσκι εννοείται. Σφιντέρσκι. Χωρίς δεύτερη κουβέντα. Mm-hmm. Αν θες να κάνεις γρήγορο γκολ, εγώ πιστεύω ότι ο Σφιντέρσκι θα σου κάνει γρήγορο γκολ. Μπορεί να μην το έκανε την προηγούμενη φορά, όπως είχε στο 12 τέτ, αλλά νομίζω ότι Τάσο θα τους κάνει εύκολα γκολ. Λάμπρου θα έβαζες την 11άδα. Ορίστε. Λάμπρου θα έβαζες αύριο στην 11άδα. Μαζί σου, ναι, 100%. Εγώ να σου πω, αφού θα έπαιζε δεδομένο ότι ο Βιερίνια παίζει πίσω, μπροστά θα έπαιζα με τουλάχιστον ο Λάμπρου, θα έπαιζε στο ένα άκρο. Στο άλλο θέλει να βάλει το Λιμιό, ναι. Θέλει να βάλει όποιον θέλει, ναι. Αλλά σίγουρα θα ξεκινούσε με Λάμπρου. Θέλω να τους κάνω γρήγορο γκολ, δεν θέλω να τους αφήσω να με ανεβάσουν και θέλω στην κόντρα επίθεση, ρε φίλε, άμα το βρω ανοιχτό το δόνι να τον κάνω γκολ. Δηλαδή, συγγνώμη, ο Πούγκουρας με τον άλλον, με το άλλο το στυλιάρι, το όρθιο. Τώρα τι να σου πω, να μην τους κάνεις ένα γκολ, εσύ τάσο σε αυτό το δίδυμο, ξέρω εγώ τι να σου πω. Θα το δούμε, ρε φίλε. Δεν τους κάναμε. Ήταν 75 αγώνες που σκοράγαμε. Σέγκερφελ. Σε εκείνο τον αγώνα έκλεισε. Ή το ο Κουρμπέλης δεν παίζει εκεί. Όχι. Ο Κουρμπέλης παίζει το 6, ρε φίλε. Δεν έχει. Ο Κουρμπέλης είναι χάφ, είναι αμυντικός. Ο Σέγκερφελ. Ναι, κάπως έτσι. Ναι, αυτός παίζει με τον Μπούγκουρα. Δεν είναι καλό το δίδυμο τους. Ο Κουρμπέλης φυσικά φέτος έχει βγάλει μάτια στον Παναθηναϊκό. Είναι νομίζω το καλύτερο χαφ του πρωταθλήματος. Μάλιστα. Απλά επειδή δεν είναι Γιουγκοσλάβος ή κάτι, είμαστε και λίγο τέτοιοι. Ωραία, πες και ένα αποτέλεσμα που πιστεύεις και να ολοκληρώσουμε αυτό, να πάρουμε τους υπολείπους. 1-1. 4-1. 4-1. Θα ήθελες να είναι 4-1. Α, 4-1. Θα δω εσένα τι θα κάνεις. Να σου βγάλω εγώ σκόρερ τώρα Ενσικουλού ή Μπουσουλάκη σε σένα. Καλά, άμα είναι 0-3, βάλει και ένα Μπουσούλα έτσι. Καλώ ήρθατε. Συγγνώμη, γιατί εσύ για μπάλα εσύ Ζάχο, θα σε μαλώσω, δεν σε άκουσα να μιλά. Τι να κάνω, μα πήρανε ρε φίλε. Μα πήρανε. Το πρώτο λεπτό φαλάκι. Μα πήρανε ρε φίλε. Μα δεν πήρα. Ρε φίλε, ούτε χθε ούτε σήμερα προλάβαμε και να κάνουμε. Ούτε σχολιάσαμε τα μάτια. Μα Κυριακή δεν προλάβαμε. Δεν προλάβαμε, δεν είπαμε τίποτα. Δεν προλάβαμε. Δεν προλάβαμε. Δεν προλάβαμε ρε εσύ. Αφού τώρα άλλο η πλάκα. Άλλο σοβαρά. Δευτέρα ξέρεις ότι βγάζουμε μετά σχεδόν 10:30 γιατί σχολιάζουμε κι εγώ και ο Τάσος και ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Ό,τι μπορούμε με τις γνώσεις. Έχει γραμμές πολλές, παιδιά. Τι, προπολάμε. Περιμένει ο κόσμος. Εκείνο, καληνύχτα. Γεια σου, Θοδωρή Γίγαντα. Γεια σου, Μωρίνα μου. Έλα, φίλε, καλησπέρα. 2310-287-888 FM και ένα σχόλιο μήνυμα αποστολή στο 54-526. Έλα, φίλε, καλησπέρα. Έλα, καλησπέρα. Γεια σου, φίλε. Καλησπέρα, φίλε. Το όνομά σου, αν θέλει, βέβαια, έτσι. Γιώργο, είμαι Άρης, είμαι εγώ. Έλα, Γιώργο. Γεια σου, Γιώργο. Λοιπόν, θα κάνω μια διόρθωση στο Ζάχο για το ΚΑΣ που λέει ότι θα πάει Ολυμπιακός. Από όσο ξέρω, αν χάσει ο ΠΑΟΚ την υπόθεση, μπορεί να πάει μετά στο ΚΑΣ. Αν κερδίσει όμως ο ΠΑΟΚ των Εφέσεων, ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να πάει στο ΚΑΣ. Γιατί? Γιατί δεν μπορεί, ξέρω εγώ, έτσι είναι τα πράγματα. Πρώτη φορά το ΠΑΟΚ κόφτε. Μπορεί να πάει στο ΚΑΣ αν αδικηθεί στο. Ίσως, Γιώργο, γιατί είναι ο καταγγέλων. Ναι, κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Πρώτη φορά το μπορεί να πάει μόνο αυτός που. Δεν το ξέρω κι εγώ.
Δεν το ξέρω. Από το ξέρω αυτό. Ναι, και από ότι ακούω και τον Τρέγκη και τον Ζάχο, μάλλον δεν έχετε διαβάσει και την απόφαση. Τις 85 σελίδες, ξέρω εγώ. Πού να διαβάζουμε, φίλε, τις 85 σελίδες. Φίλε, οι 85, οι πρώτες 30 είναι κάτι διαδικαστικά, μετά για την Ξάνθη και οι τελευταίες 50-40 είναι πάω. Φίλε, εδώ διαβάζουμε τα ψώνια μας, δίνει η γυναίκα μας για το σούπερ μάρκετ. Ναι, αλλά όταν ξέρει γνώμη του Παλτάκου, είπε ο Παλτάκου πρώτα από 5 Δευτέρα πριν δεν είχε το σκεπτικό, έτσι. Πού το είχε διαβάσει. Και βγήκε στο κανάλι το δικό σα και είπε αυτά που. Εσύ που το διάβασε, δηλαδή, πού διαφωνεί με αυτά που είπε ο Παλτάκου. Εάν το διαβάσει, θα δει ότι υπάρχουν στοιχεία. Ναι, εσύ το διάβασε. Πού διαφωνεί, δεν καρτάσει. Μα ο Παλτάκου μίλησε για μετοχέ. Δεν μίλησε κανεί για μετοχέ. Τώρα μιλά εσύ για τον Παλτάκου. Θα μου πει που διαφωνεί με τον Παλτάκου. Μίλησε για μετοχέ αυτό. Ο Παλτάκου είπε ξεκάθαρα από τη στιγμή που ο πρόεδρο ή ο μεγαλομέτοχο ή μέλο του διοικητικού συμβουλίου του ΠΑΟΚ δεν έχει στην κατοχή του μετοχέ. Τη ΠΑΕ Ξάνθη, εφόσον δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, ωραία, δεν τίθεται κανένα θέμα. Τι δεν καταλαβαίνει, ρε φίλε. Εσύ δεν καταλαβαίνει, διάβασε. Μέσα γράφει. Δεν χρειάζεται να διαβάσω, ρε φίλε. RFA, Vialand. Κοίταξε. Ενδιαφέρον έχει εσύ να διαβάσει, γιατί δεν σε νοιάζει ότι την Πέμπτη δίνει το μάτι τη χρονιά σου σαν Αριανό. Γιατί έχεις 50 χρόνια να πάρεις κύπελο και ασχολείσαι με το ότι έκανε μια στημένη ΕΕΑ. Ασχολήσου. Την Πέμπτη, άμα κάνεις κανένα μπουλκουμέ από τον Ατρόμητο, θα κλαις με μαύρο δάκρυ την Παρασκευή. Θα ξαφανιστείς και θα κλείσεις τα κινητά σου. Ασχοληθείτε με τον ΠΑΟΚ. Κοίταξε, πάμε παρακάτω. Δεν έχω να πάρω, γιατί δεν μου το δώσαν, έτσι. Έχει διαφορά. Ποιος να το δώσει, ρε φίλε. Τι ο Πατατούδης όταν είχε τον ΠΑΟΚ, τι ήταν. Άσε ρε το παραμύθι ρε, από τα E-Xuper3. Άσε τα E-Xaurite τα παραμύθια. Ό,τι πήρε ο ΠΑΟΚ να πούμε ότι το έχουν δώσει. Προπαγάνδα είναι. Στη Ρουμανία υπάλληλος του Κόκαλη, δεν είναι ο Πατατούδης. Ποιος. Πού είναι. Ποιος. Ο Πατατούδης. Τι λες ρε φίλε. Σοβαρά. Όσοι βγήκανε δικοί για τον ΠΑΟΚ, μου κάνατε τρελούς. Και τον Ασλανίδη και τον Νικόλα, όλοι τρελοί βγήκανε. Ο Ασλανίδης και το 76 μας το δώσαν τρελός ο Ασλανίδη. Μάλιστα. Εγώ το ξέρω προσωπικά. Ναι. Ωραίος τύπος. Mm. Πολύ ωραίος. Εγώ ξέρω κάποιον που είπε για τον Παράζ του Βόλου από τον Άρη προσωπικά. Παίκτη που έπαιζε μέσα. Mm. Άμα θες να βρεθούμε να βρεθούμε να πιούμε καμιά ρετσίνα, να μάθεις 5-10 πραγματάκια άμα θέλεις. Έγινε μεγάλη ομάδα του ΠΑΟΚ αφού διέλυσε τον Άρη και μπήκαν φυλακοί παίκτες. Ποιος δε φίλε. Δεκαετία του 70. Ποιος. Ναι, ποιος. Ο Αλεξιάδης δεν πήγε φυλακή. Σπυρίδων. Και ποιος. Ένα μισή χρόνο έξω τα γήπεδα. Εκεί επί Χούντας. Εκεί τι είναι αυτό, εκεί τι είναι αυτό δηλαδή. Το 10 χρόνια ακόμα τότε βγήκε. Το 70 ρε φίλε πήρε κύπελο. Πόσο χρονών είσαι φίλε μου λίγο. Το 70, το 72 δεν έγινε η διάλυση του Άρη. Το 72 είναι το μάτσο που λες. Το 3-3. Ο Πάοκ έφυγε και γι' αυτό. Όχι, σε μια εβδομάδα κύπελο πρωτάθλημα. Ναι, ο Σαββίδης έφυγε που διαλύθηκε ο Άρης. Ο Σαββίδης έφυγε. Φίλε, κοίτα να βάλει κανένα γκολ. Άκου λίγο φίλε. Κοίτα να βάλει κανένα γκολ σε τελικό. Άμα δεν διαβάσει την απόφαση. Δεν θέλω ρε φίλε να διαβάσω. Δεν θέλω να διαβάσω. Καμιά απόφαση από μια γελία επιτροπή που συστάθηκε όλοι ξέρουμε για ποιο λόγο. Και από μια γελία ντροπολογία που βιάστηκε να βάλει η κυβέρνηση που όλοι ξέρουμε το γιατί. Αλλά να σου πω και κάτι για να καταλάβεις το πόσο φημένος έχετε κατά του ΠΑΟ γιατί έχετε λιποθυμήσει επειδή παίρνουμε τον ντάμπ και τα κύπελα. Έχει γίνει μεγάλο σκοπό. Εδώ αυτές τις μέρες γίνεται η δίκη για τα στημένα και δεν έχετε τσιμουδιά. Μόνο για τον ΠΑΟΚ ξέρετε, δεν είναι για την ΕΕΑ, κατάλαβες. Άντε να είσαι καλά, φίλε. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Στον επόμενο. Στον επόμενο, φίλε. Λοιπόν, επειδή όντως γίνεται πανικός, δεν θυμάμαι το όνομά του, φίλε. Για πες λίγο. Πώς ήταν το όνομά του. Ούτε εγώ το θυμάμαι το όνομά του. Λοιπόν, αυτοί που είστε στην αναμονή, μην τηλεφωνείτε άλλοι. Είναι τέσσερις, αυτοί θα μιλήσουν. Τι έχετε πάθει, παίζει η ομάδα σας την Πέμπτη για το μεγάλο στόχο της. Και ούτε εσύ, ούτε κανένας Αριανός μίλησε για το ατρόμητο Άρης που ο Άρης κινδυνεύει να αποκλειστεί. Ωραία. Καταλαβαίνετε λοιπόν το πόσο δικαιώνει σήμερα εσείς για τον ΠΑΟΞΗ αυτό που συμβαίνει και αυτό που λέει και αυτό που γίνεται και που ζούμε. Ωραία, εδώ και δύο χρόνια μέσα στην πόλη μας. Για double pass σήμερα λοιπόν είναι η μεγαλύτερη απόδειξη για τις κατηγορίες που ακούτε. Παίζετε το στόχο σας. Και ασχολείται με την Μαρούπα, τον Αρκουδέα και τον Κουκουρούκο Power Rangers. Κατάλαβες. Έλα, καλησπέρα. Γεια. Έλα, φίλε, το όνομά σου. Καλησπέρα. Γεια σου. Γεια σου, Βαγγέλης, ακούμε. Πρώτον, το καλύτερο εξάρι στην Ελλάδα είναι ο Σάσα. Έτσι, χαφ. Να πιο σκουρμπέλης και τώρα ιστορίες. Ένα από τα καλύτερα θεωρώ. Το καλύτερο εξάρι είναι ο Μίσιτς, φίλε.
Τι πες? Ο Μίσιτς είναι. Εξαροχτάρι. Όχι, όχι. Στο κέντρο, ρε φίλε, παίζει. Κόβει ο Μίσιτς. Εντάξει, ρε φίλε, στο κέντρο παίζει. Όχι, εντάξει. Στο κέντρο παίζει, αλλά κόφτης είναι. Έλα. Τώρα. Όσο λες τρέγια ότι είμαστε του Ολυμπιακού, δεν είναι. Εγώ δεν λέω, άκου λίγο φίλε. Λίγο να τελειώσω. Ναι, περίμενε για να μην παρεξηγηθώ, άκου λίγο φίλε. Εγώ δεν κατηγόρησα καταρχήν τον κόσμο του Άρη, τον λαό του Άρη, ότι αυτό που γίνεται με τον Ολυμπιακό, γιατί το ξέρετε κι εσείς, ότι σας αρέσει. Σίγουρα δεν σας αρέσει. Λίγο να τελειώσω. Σίγουρα. Κάποιους άλλους όμως, να είσαι σίγουρος που είναι βασικοί μέσα στον Άρη, τους αρέσει. Ρε λίγο να σου πω, εγώ σ' άκουσα, θα μου ακούσει και εμένα. Όταν έγινε η ψηφοφορία για τη διακοπή του πρωταθλήματος μετά τις γιορτές, τι ψήφισε ο Άρης? Να μην γίνει διακοπή. Αυτό που ψήφισε ο Ολυμπιακός ψήφισε. Όχι, κάνεις λάθος. Κάνεις λάθος. Ολυμπιακός ψήφισε για διακοπή, γιατί διακοπή το ήθελε ο Ολυμπιακός. Ψήφισε να μην γίνει διακοπή. Έχεις δίκιο, ναι, τώρα το θυμήθηκα. Έχεις δίκιο. Λοιπόν, να λέμε κάποια πράγματα. Εμείς, σαν Αριανοί, όταν ήταν να ψηφίσουμε κατά του Ολυμπιακού, ψηφίζαμε και δεν κρινόμαστε στην τουαλέτα γιατί μάθαμε ποιο είναι κόψιμο. Ξέρεις για ποιους μιλάω. Θα λέμε αλήθειες, είναι έτσι. Άμα θες να μιλήσουμε, θα μιλήσουμε με αλήθειες. Και όχι οπαδικά και ιστορίες. Ναι, αυτό τι σημαίνει, ρε φίλε. Αυτό τι σημαίνει τώρα από την ψήφο, δηλαδή τι σημαίνει. Σ' ακούω, σ' ακούω. Εμένα κανένας μου παράγοντας δεν κλείθηκε στην τουαλέτα γιατί τον έπιασε κόψιμο για να μην ψηφίσει κατά του Ολυμπιακού. Ωραία, απλά εσένα ο μεγαλύτερος σου παράγοντας βρίσκεται συνέχεια σε μάτς του Ολυμπιακού και με παράγοντες του Ολυμπιακού. Δεν κλείνεις την τουαλέτα. Δεν κλείνεις την τουαλέτα αφού δεν θα μιλήσουμε. Εσύ είχες πρόεδρο Κυβέπουλο. Τι πράγμα, τι είχα. Είχες πρόεδρο στον ΠΑΟΚ Κιδόπουλο. Το θυμάστε. Και τι σημαίνει αυτό. Και μένα τι σημαίνει αυτό, επειδή ο Κιδόπουλος ήταν ΠΑΟΞής. Νομίζω διοίκηση πρωτοδικείου ήταν ο Κιδόπουλος. Όχι, δεν ήταν διοίκηση. Ήταν Αρτούδη, τον έβαλε πρόεδρο. Τον έβαλε πρόεδρο. Τον κάλεσε και τον έβαλε. Γι' αυτό μην ξεχνιόμαστε. Τα λέμε αλήθεια. Τι παράγει. Ωραία, σωστό. Σωστό, ναι, δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει αυτό. Δεν το γουστάρω αυτό. Δεν σ' αρέσει. Πότε τι είναι. Τότε τι έλεγα, όχι τώρα. Ωραία. Δεν ξεσηκωθήκατε. Σωστό αυτό. Λάθος μας. Μπράβο. Λάθος μας. Δεν ξεχνιόμαστε. Η ιστορία, όταν ξεχνάς την ιστορία, εξαφανίζεσαι. Δεν ξεχνάω την ιστορία, αδερφέ. Η διαφορά μας ξέρεις ποια είναι. Ένας. Ανάμεσα σε εσένα και εμένα. Ότι εγώ έχω την ευτυχία και την αξιοπρέπεια να το παραδεχτώ το λάθος μου. Γιατί από μόνος μου αν ακούς εκπομπές, άκου λίγο, μάθε να ακούς. Από μόνος μου λοιπόν, σε πολλές εκπομπές, έχω πει ότι ο πατέρας Γκαγκάτσης που ήρθε η Πιζαγοράκη στον ΠΑΟΚ και πληρωνόταν με 15.000 ευρώ το μήνα μέσα στον ΠΑΟΚ, για μένα ισοδυναμεί με 2 υποβασμούς στον ΠΑΟΚ. Γιατί ρε τσινιά που μου κολλήσανε. Με καταλαβες. Εμένας μου το είπε όμως. Ισομένος. Με καταλαβες, αδερφέ. Ναι, όχι, εγώ θα σου πω κάτι. Γι' αυτό σου είπα, θα πούμε. Ισομένος όμως που το είπε. Οι άλλοι όλοι κρύβονται πίσω από το δάκτυλο. Όχι. Ίσως να μην ακούγεται στον αέρα της πόλης, γιατί όλοι γνωρίζουμε τι γίνεται και ποια είναι τα συμφέροντα. Αλλά να ξέρεις, σε καφενειακές συζητήσεις πριν τα μάτς, στα πέριξ της Τούμπας, συζητήθηκε χιλιάδες φορές αυτό το πράγμα. Από φίλους του ΠΑΟΚ. Και να σου πω και κάτι. Εμείς για όλα αυτά, Καρτάση μου καλό, ναι. Και αντιδράσαμε και κυνηγήσαμε προέδρους και καταλήψεις κάναμε. Και έφυγε κάποιος πρόεδρος στη Λεωφόρο Νίκης με τα πόδια έξω το παράθυρο. Με 2 σκαμπού αγκαλιά μέσα στο αυτοκίνητό του. Θέλω να σου πω. Η δική σου αντίδραση, γιατί τα λέμε όλα λες. Η δική σου αντίδραση για τα όσα συμβαίνουν και ζεις. Που έχεις 4 μάτς στον Ολυμπιακό από τότε που ξανανέβηκες. Και έχεις 4 ήττες, τον έδωσες 12 βαθμούς και πήρες 0. Ποια είναι. Η δική σου αντίδραση για τις φαγές που τρως από τους διαιτητές που λες. Και ο πρόεδρος σου δεν βγάζει μισή ανακοίνωση. Ποια είναι. Γιατί το λες αυτό. Πόσες τελικές σιγαρές είσαι στο γάμο. Πόσες τελικές σιγαρές είσαι στο γάμο. Δεν με απαντάς αυτά που σου ρωτάω. Όσες τελικές και να είχες, αδερφέ. 4 έφαγες φέτος, 4 και πέρσι. Τα ρήφα έχει κόψει. Τι σημαίνει αυτό. Τι δεν σημαίνει αυτό, ρε φίλε. Εσείς προσπαθείτε να κάνετε την τρίχα τριγιά. Λίγο να σου πω κάτι, δεν θα βγάλουμε. Γιατί είμαστε οπαδοί. Άκρη, δεν θα βγάλουμε σίγουρα. Μία ερώτηση. Θα σου πω. Όταν έγινε. Βασικά είναι διπλό μέσα στον Ατρόμητο, το λέω από τώρα, θα σου ξαναπάω. Άσε να το δούμε αυτό, να το θυμάσαι. Ναι. Άλλο, όταν καλέσαν το Σαββίδι
στην ΕΦΝΑΒΑ. Τι λέει για το λίγο, ότι δεν είναι μέτοχο στον ΠΑΟΚ. Είσαι δεν είναι. Όχι. Είναι τιμητικά πρόεδρο. Το είχατε πει. Όχι, εγώ είχα πει άλλο. Δεν είναι μεγαλομέτωχο, θα έχει μετοχέ. Η επίσημη ανακοίνωση. Γιατί το καλέσανε, ρε φίλε. Γιατί το καλέσανε το Σαββίδι στην ΕΦΝΑΒΑ, ξέρει. Ναι, γιατί. Καλέσανε σαν μέτοχο και λέει δεν είναι μέτοχο. Για ποιο, για πόσο ποσοστό. Για την ΕΦΝΑΒΑ. Βλαγόρι μου, για πόσο ποσοστό μιλά. Όχι, όταν τον καλέσανε και έβγαλε ανακοίνωση. Βρε αγοράκι μου καλό, γιατί τον καλέσανε. Ισχύει αυτό. Ισχύει. Η πρώτη ανακοίνωση πάει πάνω. Είναι και δεν είναι μέτοχο. Και μετά ανακαλύφθηκε ότι είναι μέτοχο. Και δεν το έχετε δηλώσει. Εντάξει, μικρό. Έτσι λες εσύ, φίλε. Μικρό ποσοστό. Όχι, έτσι είναι η πραγματικότητα. Άκου λίγο για να μαθαίνει. Γιατί. Άκου λίγο για να μαθαίνει, γιατί έχει και εσύ κίτρινα αυτιά. Κοίτα, λοιπόν, άκου λίγο να μάθεις, γιατί δεν ξέρεις. Δεν ξέρεις, είσαι λίγο, μην το πάρεις υποτιμητικά, είσαι άσχετος σε αυτό. Δεν το ξέρεις. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν, για να αδειοδοτηθεί και να έχει συμμετοχή στο ελληνικό πρωτάθλημα, εξετάζεται ποιος είναι ο μέτοχος και ποιος δεν είναι. Γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ποιος είναι μέτοχος στον ΠΑΟΚ και ποιος όχι. Όλες οι επιτροπές που αδειοδοτούν τις ομάδες. Το αμφισβητείς και αυτό μήπως. Ότι ήταν η γυναίκα του και τα παιδιά του. Ρε φίλε, ρε φίλε, γιατί... Μεγάλο τέλος πάντων, άκρη δεν θα βγάλουμε, εντάξει, οκ. 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 Γιώργο. Να είσαι καλά Γιώργο. Γιώργο, έγινε, έγινε. Καλό βράδυ, να μιλήσουμε την Πέμπτη. Ωραίος ο Γιώργος, ωραίος ο Γιώργος, δυνατός. Να σε ακούμε και πιο τακτικά. Δυνατός ο Γιώργος. Έτσι. Και μακάρι να βγεις αληθινός για την Πέμπτη. Εγώ το φοβόμαι μετά. Πάμε στον. Θα δούμε. Οι τρεις τελευταίοι, έτσι. Θα δούμε. Θα δούμε. Έλα, φίλε. Θα από δύο λεπτά. Δύσκολα είναι πάντως. Είναι τόσο εύκολο. Φυσικά είναι δύσκολο. Εγώ είπα ότι είναι. Εγώ εύκολο. Θεωρούσα ότι είναι πολύ εύκολο για τον Άρη η πρόκληση. Θα κρυθεί. Και πίστευα ότι θα ήταν ένα 3-0 καθαρό σκορ μέσα στο Χαριλάου. Με αυτόν τον Ατρομητούλη. Με αυτόν τον Ατρομητούλη που πραγματικά έχει να βάλει γκολ ένα μισή μήνα. Ένα μήνα και. Περίμενα ότι θα του κερδίσει πολύ πιο εύκολα. Εγώ μισό μηδέν περίμενα. Κατάφερε. Και το έκανε ντέρμπι πάλι. Βέβαια. Τώρα μπορεί να κερδίσει 0-2. Όχι, αλλά πέρα. Είναι πονηρό το ματς. Γιατί, κοίτα, πρέπει να μπορεί να κάνει κανένα χαζό 0-0 ο Παντελίδης σφιχτά. Δεν πήρε. Αυτό θα ζητήσει. Θα σου καρφώσει κανένα μαυρούκο κανένα 1-0 στο 89 και το, για. Το πλάνο του Ατρομήτου αυτό θα είναι. Να πάει το ματς στην παράταση και στα πέναλτι, πιστεύω. Έλα, φιλέ. Καλησπέρα. 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 Αν έβαζε τρία λεωφορεία μαζί, μπορεί να μην βάζαμε, δεν θα βάζαμε πάλι γκολ στον Ατρομήτου. Κοίτα, η προσέγγιση του νομίζω θα είναι η ίδια και στο δεύτερο μάτς, έτσι. Το ίδιο πράγμα θα κάνει. Θα προσπαθήσει να μην φάει γκολ. Αν βάλει καλός αλλιώς, παράταση πέναλτι σου λέει. Παράταση, ναι. Πρώτον. Τέλος πάντων, άστοφο για το παιχνίδι. Τρέγια. Τον Σαββίδη τον καλέσαν σαν μεγαλομέτωχο του ΠΑΟΚ και η ομάδα του ΠΑΟΚ είπε ότι δεν είναι μετόχος. Mm-hmm. Ναι, δεν είναι μεγαλομέτωχος. Okay. Mm-hmm. Δεν είναι μεγαλομέτωχος. Mm-hmm. Συμμέτωχη είναι η γυναίκα του και η γη του. Και ο γιος. Ναι, σωστά. Ο ένας ο γιος. Σωστά, ρε παιδί, εγώ δεν είπα το κάνει. Μεγάλο νομίζω, έτσι. Ναι, δεν γι' αυτό τον καλέσαν. Σαν μεγαλομέτωχο του ΠΑΟΚ. Ναι, τον ξανακαλέσανε για το 5,6 λέει το μετοχών. Εντάξει, και μην αφήσει. Να το μάθει και αυτό. Ναι, να το μάθει και αυτό. Δεν με ενδιαφέρει. Να το μάθει. Θα το μάθει. Άσο να το πει. Αυτή η γελία επιτροπή τον ξανακάλεσε, λέει, γιατί κατήγε το 5,6 το. Εσύ τρέγια. Αυτή η γελία επιτροπή πριν 3 χρόνια την είχατε Βαγγέλιο, γιατί έλεγε κατά του Άρη δεν δουλεύει τώρα. Και τη Μαρούμπα την είχατε Θεά. Θες να μάθεις κάτι. Δεν θέλω να μάθω, ρε εσύ. Ωραία, βλέπω τα ίδια πράγματα. Κλείστο, 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 ρε παιδί μου. Κλείστο. Έλειξε. Δεν θέλω κι εγώ να ακούσω από σένα. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Έλα, φίλε. Καλησπέρα. Γεια σου. Έλα, φίλε, είσαι. Ο πρώτος, μην καλείτε άλλο. Μ' ακούτε? Σ' ακούμε φίλε, εσύ. Μου, σ' ακούμε. Λοιπόν, Γιάννης λέγομαι. Γεια σου Γιάννη. Θα μιλήσω σαν ο παδός της Λάρισας. Ναι. Και θέλω να πω πόσο υποτιμωτικό είναι να ακούω για τους τιμωρημένους και όλα αυτά για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ και όταν τα ακούω από κάποιον που η ομάδα του κατέβηκε στο Καραϊσκάκι με τη μισή ομάδα να περιμένει στη Θεσσαλονίκη. Εσένα λέγεται. Ένα αυτό. Πού το είδες αυτό. Πού το είδες αυτό. Τον Άρης με τον Ολυμπιακό. Πόσοι όλοι τιμωρημένοι εκεί δεν εκτίσανε. Οι δύο που ήταν τιμωρημένοι και ο ένας ήταν τραυματίας. Πού το είδες αυτό το πράγμα. Ο ένας ήταν. Ο ένας ήταν. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων, δύο ήταν τιμωρημένοι και ο ένας ήταν τραυματίας. Δεν έπαιξε και στο προηγούμενο. Ωραία, οι τιμωρημένοι γιατί δεν παίξανε. Εδώ πέρα λέτε ότι είστε μια πολύ μεγάλη ομάδα που ήταν στους big, ήταν οι Big Four που κάνανε τη συνάντηση και έπρεπε να μπούμε και Big Five για να μπει ο Άρης. Συγγνώμη, αν ήταν Big Five. Ναι.
Ποιο να πει, φίλε. Έπρεπε να μπει η Λάρισα που είναι 45 χρονών και την έχω δει να παίρνει πρωτάθλημα, να σηκώνει όλη την Ελλάδα στο πόδι και να παίρνει και δύο κύπελα. Είμαι 45 χρονών και από τον Άρη δεν έχω δει τίποτα. Από πού και σπου Άρης, ο Big 5 δηλαδή. Γιατί έχει σκύλου οπαδού και πέρα από τη Λάρισα δεν υπάρχει πουθενά. Εγώ δεν υπάρχω πουθενά. Εσείς που είστε το δεκανίκι του Ολυμπιακού και ζείτε μόνο για να κάνετε ζημιά στον ΠΑΟΚ, δεν υπάρχετε πουθενά. Με συγχωρείς πάρα πολύ, φιλαράκι. Εσύ άμα είσαι Λάρισα. Και παίρνετε λάμψη. Παίρνετε λάμψη από το αίτητο που προσπαθείτε στον ΠΑΟΚ. Είμαι ο Κούγιας. Άμα είσαι Λάρισα, εσύ εγώ είμαι ο Κούγιας. Εντάξει, ηρωνικά το λέω, φυσικά και δεν είμαι Λάρισα. Λάμψη παίρνετε, λάμψη παίρνετε να κυνηγάτε τον ΠΑΟΚ και να είστε δικανίκι του Μαρινάκη. Λάμψη είναι του Φόσκολου. Και τα ξέρεις στο Big, στο Big 15, το Big 15 θα σας πάρουν και εσάς. Το Big 15. Γιατί ήσουν για πολλά χρόνια δεκανίκη του Ολυμπιακού. Έλα, πάμε και στον τελευταίο γιατί δεν έχουμε και χρόνο. Έλα φίλε, καλησπέρα. Καλησπέρα παιδιά. Γεια σου, καλησπέρα. Το όνομά σου λέει. Αριστίδης είναι, τι κάνετε. Έλα ρε, τελευταίος. Γεια σου Αριστίδη. Τελευταίος, μην καλείτε παιδιά. Εγώ προσωπικά δεν θέλω να είμαι ούτε Big 5 ούτε Big 2. Εντάξει, δηλαδή. Καλά κάνεις γιατί έχεις ελπίδα να μην κοπήσεις. Όχι, 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 φίλε, δεν θέλουμε να είμαστε σου Big. Σήμερα και γενικά. Το κοπεί την πίτα. Όσοι κοπήκαν σήμερα δεν έχουν κοπήσει τον 1,5 χρόνο να κοπεί. Εντάξει, εντάξει, δεν έγινε κάτι. Όχι, ρε, εσύ θα κάνουμε διάλογο, όμορφα, ωραία. Δεν γίνεται να θέλω να το πω κάτι και να μου λέω ότι δεν θα σε ακούσω. Εντάξει, τι θα με ακούσει. Εγώ πώς θα σε ακούσω. Άλλο πήγε να σου πει, αλλά. Άλλο σου πει, εγώ τον άκουσα. Εγώ τον άκουσα όμως το φίλο. Εντάξει. Έκασα και τον άκουσα. Πάνω τον πω τρεις φορές και μου λέει δεν θα με ακούσει. Σήμερα επειδή ήταν λίγο περισσότερο ένταση, τον φίλο που πήρε θα τον παρακαλέσω. Αλλά όχι, αύριο είναι το μάτι του κυπέλου. Sorry λίγο, ρε. Δεν πειράζει, πάρει αύριο. Αύριο μην πάρει την Παρασκευή. Εγώ σε παρακαλώ να πάρει την Παρασκευή. Θα τα πούμε έτσι σήμερα υπήρχε λίγο περισσότερο. Γιατί να μας δείτε την Παρασκευή. Ρωτάω. Άμα αποκλειστούμε, πώς θα είναι η Πέμπτη. Άμα είναι, θα κάνω κανένα ηχητικό με τον Κάμπα. Εγώ την Πέμπτη σίγουρα δεν θα έρθω. Ναι, εσύ δεν θα έρθω. Γιατί παίζει ο Άρης. Ναι. Έτσι. Ένα δίκιο το είσαι. Πώς θα έρθω την Παρασκευή. Θα έρθω υγεία να. Και εγώ να δω πώς θα έρθω. Γιατί εκεί πάω δεν έχω σπάει. Αριστείδη, ρε, εσύ να το κάνει ο Θεός, ρε φίλε, να αποκλειστούν και να περάσει ο Άρης. Όπως και αυτό σωστό είναι από αυτό που λέει αυτό, να περάσει ο Πάο και να αποκλειστεί ο Άρης. Είναι το ακριβώς αντίθετο, έτσι. Για να δω. Σωστά, σωστά. Λοιπόν, παιδιά, για τον Big Five που λέγατε, τέλος πάντων το είπα. Εντάξει, φάνηκε ότι δεν ήταν Λάρισα ο άνθρωπος. Εντάξει. Το είπε, ρε. Το είπε, το είπε. Φυσικά και δεν είμαι, λέει, ειρωνικά δεν το λέω. Δεν Λάρισα σαν μιλήσω, σαν είπε ο άνθρωπος. Εντάξει, εντάξει. Φάνηκε από την αρχή ότι δεν ήταν ο άνθρωπος. Τέλος πάντων, εντάξει, καλά έκανε. Παίζουμε με τις λέξεις της έννοιας, ρε, η τραγιά. Το Βέρι Άρης δεν έχει καμία σχέση με το Πάο Ξάδη. Η Βέρια και ο Άρης. Ο Άρης ήταν ένα τεχνικό σωματείο. Ο νόμος λέει για δύο επεκτενικά. Αυτό ξέρω. Τώρα αν υπάρχει κάτι άλλο, τι να σου. Δεν υπάρχει. Τώρα παίζετε με τις λέξεις και τις έννοιες. Όχι, δεν παίζουμε τις λέξεις. Η κατηγορία είναι. Θα το ψάξω όμως. Η κατηγορία είναι η ίδια. Όχι, έτσι είναι. Άλλο τι ισχύει στον νόμο. Η κατηγορία είναι ίδια. Για επαγγελματικά μιλάμε. Η κατηγορία είναι πολυιδιοκτησία, φίλε. Ναι, άσχετα αν ήσουν αεραστεχνικό σωματείο εσύ και επαγγελματικό η Βέρεια. Μπράβο. Ο νόμος δεν το προβλέπει. Σωστά ρε παιδιά, ο νόμος δεν το προβλέπει. Πολύ σωστά. Αλλά η κατηγορία δεν πάβει να είναι ίδια. Αυτό λέμε. Λοιπόν, να σου πω λίγο κάτι, ρε Αριστίδη. Είναι σαν να λέμε ότι υπάρχουν δύο δολοφόνοι που έχουν κάνει δύο φόνους. Στον ένα βρέθηκε το πτώμα, στο άλλο δεν βρέθηκε. Όχι, δεν είναι έτσι. Α, δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Πώς είναι έτσι, πώς είναι έτσι. Δεν υπάρχει φόνο, σου λέει. Δεν είναι. Αν υπάρχουν δύο υποψήφοι κατηγορούμενοι δολοφόνοι και ο ένας είναι δολοφόνος και ο άλλος δεν είναι. Αυτό είναι. Δηλαδή ο Πάοκ είναι δολοφόνος και ο άλλος δεν είναι. Όχι, δεν αποδείχτηκε τίποτα. Δεν υπάρχει. Τότε δεν υπάρχουν δολοφόνοι. Μπορεί να είναι ο Άρης ο δολοφόνος και εσύ θα τα δω. Πιο πιθανό. Έχετε δικήσει του Άρη με τη Βέρεια και σου λέω δεν είναι δολοφόνος. Αυτό λέμε. Εντάξει, άστο. Δεύτερον, αυτό που λέτε για τον Γαρυπίδη, εντάξει και εγώ τον έχω κράξει και για τα διάφορα γραφικά που έχει κάνει στο παρελθόν και γιατί έχει μια τάση, όχι τάση, είναι φίλαθλος του Ολυμπιακού, έτσι. Εκείνο ήταν άστοχο, η αναφορά στο Ολυμπιακό ήταν άστοχη, έτσι. Που είναι αποδεδειγμένα φίλαθλος της ΑΕΚ και ήταν πρόεδρος. Ποιος? Ο Ζαγοράκης. Ποιος το λέει αυτό? Πάλι τα ίδια. Ποιος το λέει, αγόρι μου, αυτός, πού το είπε ο Ζαγοράκης ο ίδιος, για πες μας. Πού το είπε? Το είπε στο Βέγγα. Πού? Τι να σου πω τώρα. Σε ποιος το είπε στο Μέγα? Στο είπε στο Σωτηρόπουλο. Θες να μου πεις τώρα στο Σωτηρόπουλο. Μα λες ψέματα ρε φίλε, δεν υπάρχει δήλωση του Ζαγοράκη. Ναι, είσαι ψεύτης. Είσαι ψεύτης. Τότε θα σου φέρω άλλο παράδειγμα. Όχι, δεν μου φέρεις ένα παράδειγμα, θα μου πεις που είπε ο Ζαγοράκης ότι είναι εξής. Είμαι ψεύτης. Ναι, γιατί εμένα μπροστά μου ο Ζαγοράκης, μπροστά μου, δήλωσε ότι είναι τρελός πάουξης. Μπροστά μου. Ωραία. Θα σου φέρω άλλο παράδειγμα τότε. Άρα αυτό ήταν ψέμα που είπες. Πάμε σε άλλο παράδειγμα. Είμαι ψεύτης. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Εντάξει, δεν το λέω εγώ. Είμαι ψεύτης. Αποδείχτηκε. Παραδέχομαι. Πάμε παρακάτω. Είμαι ψεύτης. Σου δώσω άλλο παράδειγμα. Μπράβο για την ειλικρινία σου.
Ο Ιβάν δεν τα είχε τα κοιμιάσει με τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ, αγκαλιαζόντουσαν και κάνανε φυλάκια. Ναι, τα είχαν τα κοιμιάσει για να γκρεμίσουν την κόκκινη παράγκα που συνέφερε και σένα. Προχθές ο κύριος Γκαγκάτς είπε: είμαστε σε συνεννόηση με τον Παναθηναϊκό, είπε. Σε συνεννόηση είμαστε, λέει. Προφανώς για κάποιοι αγκόμενες θα είναι σε συνεννόηση. Ο εχθρός του εχθρού μου ποιος είναι? Φίλος μου. Έτσι δεν είναι? Και ένα τρίτο για να κλείσω, να μην καθυστερώ. Βλέπεις δηλαδή ότι υπάρχει συμμαχία Αλαφούζου, Μελισανίδη, Σαββίδη ακόμα? Όχι, αλλά υπήρξε όμως. Υπήρξε κάτι για να γκρεμιστεί, ρε φίλε, η παράγκα. Είπαμε. Ρε φίλε, είναι ο εχθρός του εχθρού μου, φίλος μου. Αριστείδη μου, αυτός, Αριστειδάκο μου, η συμφωνία που είχε γίνει ανάμεταξύ τους ήταν. Ήταν, γκρεμίζουμε, άκου λίγο. Γκρεμίζουμε την κόκκινη παράγκα και από εκεί και μετά ο καθένας κοιτάει την πάρτη του. Λοιπόν, κατάλαβες, και εγώ αυτή τη λυκοφιλία, αδερφέ, που την έκραζα στις εκπομπές μου, την πλήρωσα με μια τεσσάρα στο τελικό με το Βάζελο. Μπράβο, ακόμα πονάει ο πισινός μου, αδερφέ. Πολύ σωστό. Κατάλαβες, ακόμα βάζω τα. Άρη. Ναι, και αληθές. Εσύ είσαι ο πρώτος μας. Συντομία, ναι, πες το, ναι, για μένα. Πες το, πες το. Τελευταίο. Και να πάμε με το σκεπτικό της του ΠΑΟΚ, ότι όντως είναι τροπολογία, καλά το λέει ο Τρέγιας, και όντως είναι αθώος ο ΠΑΟΚ. Με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο γίνατε τσιράκια του Ολυμπιακού, τσιράκια, συνεργάτες, φίλοι, ό,τι θέλεις πες το, όπως θέλεις. Γιατί? Γιατί, ρε φίλε, αν υγήκε αυτή η τροπολογία τον Ολυμπιακό, χρησιμοποίησε εσάς. Αυτό είτε λέμε, ακούσια είτε εκούσια. Ναι, ρε φίλε, αυτό ακριβώς λέμε. Καλά, στέλνε τη δική σου, ναι, όλα τα δικαστήρια. Κοίτα λίγο, και για τα στημένα. Αυτό δεν λέγεται τσιράκι. Αυτό δεν λέγεται τσιράκι, φίλε. Αυτό λέγεται επιστημονική μέθοδο που την γνωρίζουν πάρα πολύ καλά όλοι αυτοί οι κύριοι. Κατάλαβες. Όπως επιστημονική μέθοδο λέγεται το να ανακοινωθεί η γελία αυτή η απόφαση, η εισήγηση της Επιτροπής 6 ώρα πριν το μάτσο του ΠΑΟΚ με 15.000 κόσμο, το, με όποιους κινδύνους υπήρχαν. Γι' αυτό το ανέλαβε και την υπόθεση ο Άριος Πάγος και θα λογοδοτήσουν οι συγκεκριμένοι κύριοι για το τι έγινε. Η τροπολογία βγήκε. Για το τι, η τροπολογία βγήκε για άλλο λόγο, φίλε. Εντάξει. Ναι, αλλά ακούσια, ναι. Σας δεν μου λες, ρε εσύ, Αριστείδη, για τα στημένα γιατί δεν λες κάτι? Ναι, ρε φίλε, για τα στημένα γιατί δεν λες κάτι? Για τον Ουρουάν γιατί δεν λες κάτι? Ναι, για όλα. Για την επίδυση των Ευαγγέλων γιατί δεν λες κάτι? Με τον Τζίλο οι ένοχοι ποιοι είναι από πίσω, γιατί δεν λες κάτι? Για τα καμένα στην Ξάνθη τα μάτια γιατί δεν λες κάτι? Καλά, ναι, σου λέει. Τα καμένα, όλα, τα τελευταία καμένα. Τα τελευταία. Έξω από τις επιχειρήσεις, ναι. Και πριν κάποια χρόνια. Κατάλαβες. Και άλλα τα καράβια που εκεί έχουν σαπίσει τα λαθέα τα τσιγάρα εκεί στο λιμάνι της Κρήτης 5 χρόνια είναι. Σε λίγο θα βάλω εισιτήριο. Για ποιανού είναι εκείνα τα καράβια? Δεν ξέρω, να τα βρει τέτοια. Να τα βρει δικό σου, εγώ θα τα βρω. Και τις εισπράξεις να βρουν, έτσι, 265.000 τους κλέφτες που τους χρειαζόμαστε. Που τις κλέψαν τις εισπράξεις. Δύο μεταγραφές θα κάνουν, αν είχα το δικαίωμα. Θα πλήρωνα και κανένα. Όπως και τις εισπράξεις του Ολυμπιακού να βρουνε, που με λίγο διαφορά με το Άρη που χαθήκανε, κλαπήκανε, έγιναν 500 χιλιάρικα. Να βρουν τους υπερδίνους. Ο ίδιος κλέφτης θα ήταν, να ξέρεις. Πιστεύω πως ναι. Και αν δεν ήταν ο ίδιος, πρέπει να είχε αρκετούς συμμάχους. Αριστείδη, να σε κάνω. Με το φόβο το μυαλό, πάντως καταλαβαίνω ότι η ακούσια ή η εκούσια γίνεται υποχείριο του Ολυμπιακού, φίλε. Θα φανεί αυτό, φίλε. Θα φανεί από τις αποφάσεις. Δεν είναι αφανή. Η τροπολογία τύχε. Αριστείδη. Κάτσε, ρε φίλε, μπορεί να θωωθούν όλοι. Αριστείδη, η εψιλον εψιλον. Το ξέρεις κι εσύ καλά. Απλά θέλεις τώρα να ακούγεται, οκ, καλά κάνεις. Και εγώ έτσι θα έκανα. Αυτή η εψιλον εψιλον αλφα. Καλό βράδυ. Αυτή η εψιλον εψιλον αλφα, όπως συστάθηκε, όπως στήθηκε, ήξερε πάρα πολύ καλά τι έκανε, το χρόνο που έβγαλε τη συγκεκριμένη απόφαση και το τι θα επακολουθήσει. Κατάφερε τη στιγμή που γίνεται ένα σοβαρό το δικαστήριο, το οποίο περιμέναμε χρόνια, για τα στημένα παιχνίδια του ελληνικού ποδοσφαίρου που είναι κατηγορούμενοι μεγάλοι πρόεδροι και περιμένουμε να αποδοθεί δικαιοσύνη. Τη στιγμή αυτή, λοιπόν, αντί να μιλάμε για αυτό το μεγάλο γεγονός, για αυτό το πολύ σοβαρό γεγονός που πραγματικά δυσφημεί παγκοσμίως το ελληνικό ποδόσφαιρο, μιλάμε για μια γελία επιτροπή η οποία έκανε μια χαζοεισήγηση η οποία δεν έχει καμία βάση. Από τα λεγόμενα έγκριτων νομικών, αναγνωρισμένων δικηγόρων, οι οποίοι πραγματικά έχουν διαπρέψει το χώρο. Όχι. Για τον Κούγια, λες, ένα. Εντάξει, το σου λέω την άποψή μου για τον κύριο Αλέξη. Την έχω πει. Δεν θέλω να τη λέω συνέχεια. Μην τη λέω. Εντάξει. Και δεν θέλω να συζητάω για τον συγκεκριμένο κύριο. Θεωρώ ότι χαλάω τζάμπα φαιά ουσία. Λοιπόν, εκτός αν είσαι εσύ θαυμαστής του. Όχι.
Γιατί αν θυμάμαι καλά και εσύ δεν τον έχει πολύ. Όχι, σε καθόλου. Σε μεγάλη εκτίμηση. Σε καθόλου. Λοιπόν. Και ο Λαρισαίος ο φίλος. Λοιπόν, πάμε. Δεν διαβάσαμε πάμε. Τίποτα έτσι να διαβάσουμε τους υποστηριστές της εκπομπής. Ξεκινάω από Πορκίτο με τις αυθεντικές και παραδοσιακές του γεύσεις στο Πορκίτο στην καρδιά της πόλης μας. Ο καλύτερος γύρος της πόλης, χοιρινό σκοτόπουλο όπως και πολλές άλλες χειροποίητες νοστιμιές σας περιμένουν. Στο ψητοπολείο μας έχουμε σούπερ λαχταριστές προσφορές καθημερινά. Ενδεικτικά κάποιες από αυτές θα αναφέρουμε. Δύο special burgers και μία τσίκης και μία κοκακόλα μόνο με 5,90. Ένα special burger και μία κοκακόλα μόνο με 4 ευρώ. Και το μενού των δύο ατόμων που αποτελείται από δύο burger, μία πατάτες, μία σαλάτα, μία κοκακόλα 500 ml μόνο με 10 ευρώ. Όλα αυτά μπορείτε να τα βρείτε Καραολί και Δημητρίου 52 πρώην διοικητηρίου και delivery 2310 520 555. Κατεβάζοντας την εφαρμογή μας από το App Store, από το Google Play και κάνοντας από εκεί την παραγγελία σας, περιμένει έκπτωση 10%. Μάζδα Μανατίδης είναι κοντά μας, εξειδικευμένο συνεργείο Μάζδα με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης. Με σέρβις, ηλεκτρονικό έλεγχο, φανοπείο, βαφείο, ανταλλακτικά, ελαστικά, αξεσουάρ και μετρητή συμπίεσης Arex. Μάζδα Μανατίδης, ένα όνομα εγγύηση με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές και προτεραιότητα τη δική σας ασφάλεια. Το Μάζδα έχει τώρα τον παστορά του, είναι ο Ιωάννης Μανατίδης και το επιτελείο του. Η διεύθυνση είναι στην Παπάφη 205, τηλέφωνο επικοινωνίας στο 2310-924-931. Εδώ κοντά μας ήταν και το πρατήριο εγώ καυσίμο και διανομής πετρελαίου θέρμανσης του Τεχλικίδη Ισακ. Ένα πρατήριο με σωστή ποιότητα ελέγχου που σας δίνει ενισχυμένο καύσιμο στην τιμή του απλού καθημερινά. Μπορείτε να πηγαίνετε στην Ανδρέα Παπανδρέου 225 στη Νεάπολη, δίπλα από το κεφυράκι του Μετέωρου, να γεμίζετε το ρεζερβουάρ σας με ενισχυμένο καύσιμο και να πληρώνετε στην τιμή του απλού. Για εσάς που θέλετε πετρέλαιο θέρμανσης, τηλεφωνείτε στο 2310-611-256 και σε χρόνο ντετέ, όπως λέμε εμείς τα δυτικά αλανάκια της Νεαπόλεως, έρχεται ο Ισακ και σας γεμίζει τη δεξαμενή σας με ποιοτικό καύσιμο στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Να ευχαριστήσουμε και το Μεσοδοπολείο Μπακάλικο στο νεροκάστρο 133 στην Άνω Ηλιούπολη. Τηλέφωνο για κρατήσεις για Παρασκευή και Σάββατο που υπάρχει και ζωντανή λαϊκή ορχήστρα, αλλά και για καθημερινά 2310-656-529. Όπως να ευχαριστήσουμε και την οικογενειακή ταβέρνα Τα Πιθάρια στη Λεωφόρο Πανικολάου 76 στο Ρετζί και το φίλο μας τον Άκη με τα special εδέσματα και τον υπέροχο μοναδικό ζεστό χώρο που έχει δημιουργήσει εκεί στο Ρετζί και στη Λεωφόρο Πανικολάου 76. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο και εκεί ζωντανή λαϊκή ορχήστρα να διασκεδάσετε. 2310-582-214 για κρατήσεις. Τους υπόλοιπους φίλους υποστηρικτές τους διαβάσαμε πιο πριν okay, στα λοιπόν, προηγούμενα διαλύματα. Αύριο είναι το 8 η ώρα, δεν είναι το μάτς. 8 η ώρα είναι το μάτς. Θα είσαι εσύ εδώ, έτσι. 9 θα είμαι εγώ εδώ. 9 θα είσαι. Μέχρι 9 θα είναι ο Μοσχοβίτης από ό,τι μιλήσαμε με τον Νίκο. Εκτός αν αλλάξει κάτι από τη διεύθυνση του σταθμού, την οποία ευχαριστούμε άλλη μια φορά. Και τους ιδιοκτήτες που μας πήραν τα ακουστικά. Όντως. Και φοράμε καινούργια ακουστικά και ακούμε. Και ακούμε. Δόξα τον Θεό, όλα καλά. Και μας φέραν και καινούργια μικρόφωνα. Να είστε καλά, παιδιά. Και το. Ωραίος. Δεν ξέρω ποιος επιλήθηκε το θέμα, τους, ο κύριος Ζαγόρας, ο κύριος Παπαδόπουλος, ο Νίκος. Θα το ρωτήσουμε τον κύριο Ζαγόρα. Ναι, γιατί για τους άλλους δεν νομίζω. Όχι, έτσι. Ναι. Κύριος Τσαλτίδης, όχι λες. Μπα. Κύριος Τσαλτίδης, καμιά χορηγία. Έτσι, λίγο, την ψάχνει λίγο παραπάνω. Για ακουστικά και αυτά δεν νομίζω να ενδιαφέρει. Δεν έχει το χρόνο ο άνθρωπος. Γιατί ασχολείται και με το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ και με το ρεπορτάζ του Άρη. Πιο πολύ βέβαια με το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Καλά, και η δική σας ασχολείται. Αλλά τι να κάνει. Όχι, μπα. Ωραία. Όταν θα γίνεις ανταγωνιστικός. Ο Μπα παίζει στον Άρη και δεν είναι για καλό. Όταν θα γίνεις ανταγωνιστικός και διεκδικείς πρωτάθλημα, double, κύπελο ή οτιδήποτε άλλο. Ωραία. Μην γίνω πολύ ανταγωνιστικός, γιατί τώρα που δεν είμαι, 4 σου έριξα. Άμα γίνω πολύ ανταγωνιστικός, μην με φας καμιά 7-8. Βαθμολογικά είσαι 22 ώρες. Σωστό, σωστό αυτό. Εγώ για το μεταξύ μας μάθω. Εντάξει. Ένα δίκιο το έχεις. Και εγώ έχω δίκιο και εσύ. Το να με κερδίσεις μια φορά. Άμα γίνω ανταγωνιστικός, πόσα σε βάλω, ρε φίλε. 6, 7. Καλύτερα να μου βάζεις ένα και να παίρνεις πρωτάθλημα κύπελο παρά να μου βάζεις 4 μια φορά στα 10 χρόνια και να πανηγυρίζεις σαν τη δόξα κρανούλα. 4 χρόνια έλειπα. Εντάξει, γιατί θα είχες κι άλλες 4. Λοιπόν, αυτά. 3-4 φορές έλειπες. Αυτά. Δυστυχώς για σένα. Ωραία εκπομπή λοιπόν, με ένταση. Να μας συγχωρέσουν λίγο οι φίλοι αν ανεβάσαμε στο φες ή αν κάποιους λίγο τους κλείσαμε κάπως άκομψα. Όντως. Πιστέψτε μας, δεν το θέλουμε. Αλλά πάνω σε μια ζωντανή εκπομπή ανάμεσα σε ένα παοξί Αριανό, ανάμεσα σε ακροατές παοξίδες Αριανού, σε Ολυμπιακούς, Παναθηναϊκούς, Αεξίδες, γιατί βγήκαν πολύ σήμερα, όλοι βγήκαν. Και Λαρισαίους. Και Λαρισαίους Ντεμεκ. Θα υπάρχουν και αυτές οι κοντρίτσες. Θεωρώ και πιστεύω και είμαι σίγουρος ότι σε κάποιες άλλες εκπομπές θα τα πούμε καλύτερα, πιο ήρεμα. Ντεμεκ. Αλλά να μάθουμε και εμείς πρώτα απ' όλα να ακούμε εσάς, για να δίνουμε το καλό παράδειγμα στους ακροατές. Να μάθετε όμως κι εσείς να σέβεστε αυτό που λέμε. Εντάξει, αυτό που λέμε, το πιστεύω μας. Λοιπόν, ακολουθεί η εκπομπή Ζούγκλα.
με τον Γιώργαρο του Ζαγόρα. Μείνετε εδώ συντονισμένοι να καραγουστάρετε εκπομπή με όλους τους συντελεστές που δημιουργεί πάρα πολύ όμορφα μια υπέροχη παρέα που άλλοτε μας πάει τα νεύρα πραγματικά με τις απόψεις των ακροατών. Άλλοτε μας κάνει και γελάμε, άλλοτε μας κάνει και γουστάρουμε. Συμμετέχουμε κιόλας ενίοτε. Ανάμεκτα και ποικίλα αισθήματα. Πότε πήρες τελευταία φορά? Σε αυτή την εκπομπή. Εγώ παίρνω όταν γυρνάω από κανένα ξενύχτη και έχω πει κανένα ξύδι παραπάνω. Κάνω καμιά παρέμβαση δύο φορές το χρόνο, τρεις τέλος πάντων στον κύριο Ζαγόρα. Ναι, άμπρα. Αυτά. Λοιπόν. Ναι. Οπότε μείνετε εδώ συντονισμένοι. Ζούγκλα με τον Γιώργο Ζαγόρα και το επιτελείο του. Από Ράδιο Μαρμίτα, να νοούμε το ραντεβού μας για αύριο εδώ στις 9 θα είμαι εγώ. 8 εσείς. Θα ξεκινήσει ο κύριος Μοσκοβίτης. Θα έχουμε ζωντανή περιγραφή του αγώνα, παραλυπόμενα, δηλώσεις, συνέντευξη τύπου κτλ. Και μετά θα έχουμε τον Γιώργο Ζαγόρα. Δεν υπάρχει άλλο. Θα βάλω την Παρασκευή του Ατρομή του. Αυτό λοιπόν. Από Ράδιο Μαρμίτα, Τάσο Τρέχης, Ζάκο Τρούλη, και να έχετε ένα όμορφο καλό βράδυ. Καλό βράδυ.